Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου, ο Άρης Παναγιωτίδης και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε. Μωρά, ρε, ήταν... Συγγνώμη, θα πνίγουμε κιόλας. Μια καλή μέρα πάμε να πούμε. Έβρε, με έφαγες. Από χθες με έφαγες. Ξέρεις εσύ, με έφαγες με το μάτι σου. Λοιπόν, καλά ήταν τα σποτ, λέει, και ο Χιλιτίδης. Θα ακούσουμε ειδήσεις, Μπαράγδα, λέει, Μπαζάκου. Ο Άρης Παναγιωτίδης. Πού είναι όλοι αυτοί. Μόνο ο διεκδικητής, ο σίγουρος, ο ένας του τίτλου, του κυπέλου τουλάχιστον, ήρθε. Εντάξει, τα παιδιά πάντα στα καμαρίνια λίγο, καθυστερούμε λίγο να βαφτούμε, να κάνουμε ένα καλσόν, ας πούμε, να βάλουμε προσεκτικά. Εγώ ήρθα πάντως, εδώ είμαι, στην ώρα μου. Με λίγο ύπνο, γιατί ονειρευόμουν, ας πούμε, πώς θα γίνει τότε στις 18 Μαΐου, γιατί έχω περάσει. Ο απλήρωτος ο Άρης πέρασε τον τελικό. Σήμερα παίζουν οι πληρωμένοι παιδιά, να ξέρετε έτσι. Θες ήταν η απλήρωτη, η οποία... έδειξε ο Άρης ότι εντάξει, με αυτές τις ομάδες, ας πούμε, τύπου Πανετολικού, απέχει λίγο. Γεια σου, Άρη μου, αγόρι μου. Αυτός είναι άνθρωπος κανονικός που είπα τώρα, γεια σου, Άρη μου, να ξέρετε. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα στο κορίτσι μου να πω. Χρόνια πολλά σε όλα τα κορίτσια. Τα δικά σας, έτσι, τα αγόρια. Εγώ θα πω στο δικό μου, στην Μπάρμπι μου. Έχω μια Μπάρμπι σπίτι, κανονική. Λοιπόν, και είμαστε ερωτευμένοι πολλά χρόνια τώρα. Αυτά που λέτε. Οπότε, ας δούμε σήμερα, τα κάνουν πληρωμένοι. Εμείς βεβαίως ευχόμαστε τελικό να είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε αυτό. Από όποιο πρίσμα και να το δεις, είτε είσαι τοπικιστής, είτε είσαι, ξέρω εγώ, Αριανός, είτε είσαι εδώ στο Μετρόπολης, Μετροπολίστας, θες να περάσει ο ΠΑΟΚ. Είναι ένομο το συμφέρον. Ο πληρωμένος ΠΑΟΚ. Αλλά είναι απλήρωτη που παίζανε χθες. Μας είχαν πει. Έκανα ρεπορτάζ βεβαίως γι' αυτό, θα γελάσουμε μια μέρα όλοι μαζί. Εκτίθεστε βεβαίως, αλλά κρατήστε το εκτίθεστε σαν τίτλο. Αυτά. Και τα πάμε να δούμε τα επόμενα τώρα. Πώς θα περάσουμε τον καιρό μας μέχρι τις 6 Μαρτίου που είναι επαναληπτικός. 5 νομίζω. Τρίτη ή Τετάρτη. Θα δούμε, ωραία. Σμαράγδα, βλέπω τη σκιά της μέσα κάτι τζάμια. Νάτι. Νάτι. Ωραία. Ωμαν. Μαζί ήτανε. Έχουμε συνωμοσία. Έχουμε απέναντι. Έχουμε απέναντι να δούμε τι έχουμε. Εγώ ξεκίνησα με μπολερό, Γιάννη Χιλιτίδη. Μου θύμισε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Δεν είχα σκοπό σήμερα να το πάω εκεί, ας πούμε, αλλά τα πάει μόνο του, μωρέ. Και μου θύμισε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τα έχω καμιά 6-7-8. Τα έχω βάλει στη σειρά τόση ώρα. Α, ξεκινήσω με Ραβέλ. Με την πανδεσία αυτή τη μουσική του έρωτος. Σήμερα η μέρα των ερωτευμένων. Εντάξει, τυπικά τώρα. Μην κολλάτε τώρα, εμείς τέτοια μέρα θα πάμε με αθοδέσμες και τούρτες και τα λοιπά και θα τρώμε φράουλες. Ποιος είναι στη γραμμή? Στη γραμμή ποιος είναι? Πολύ καλημέρα σας. Ποιο απαρέσκειλε, ήρθες μόνος σου, μπράβο ρε. Μπράβο, αγόρι μου. Τι να κάνουμε, πελό, μάλλον. Καλά. Λέω, η Ρόζα, μάλλον θα πήρε ρεπό σήμερα. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Τι θέλετε, πιο πάνω ή πιο κάτω, κύριε? Πιο πάνω. Ορίστε. Πιο κάτω. Πιο κάτω. Ναι. Έλα, έλα. Έλα, φόρη. Έλα, φόρη, λέγε, αγόρι μου. Όλα καλά. Εσύ πώς είστε? Πετάμε. Εγώ είμαι κουτσαβάκι, ήρθα σήμερα, κουτσένω λίγο. Εσύ? Ναι, με το ένα πόδι στο τελικό έμερε, παιδιά. Να μην κουτσένω. Λοιπόν, πάμε. Αυξεντίου του Οσίου, πολύμελος. Έλα, πληρωμένοι ήρθανε, παιδιά, να πάρουν τηλέφωνο τώρα. Έλα, Όσιος. Αυξεντίου του Οσίου, πολύμελος, ιερομάρτυρος από τη Γάζα, Μάρονος του Οσίου, Αβραάμου, ναι, από την Κόρινθο, Νικολάου του Μηνωμάτυρα από την Κόρινθο, ναι. Δαμιανού του Οσιομάτυρα από τα Άγραφα, ναι. Και Γεωργίου του Νομάτυρα του Ράπτου. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω σήμερα, είμαστε okay. Παιδιά, δεν ξέρω, σήμερα η μέρα. Ξέρεις, τώρα ξύπνησα και σκέφτομαι φάσεις που γνωστές από το γήπεδο, μυρωδιές. Άντε, είναι μεγάλη περπάτα να μπούμε γλίγορα, να περάσουμε από την μπουτίκ, να φάμε τα πιτόγυρα, αυτά όλα είναι. Γιορτή, όπως και να το κάνεις. Είναι η ερωτελεστία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Έτσι είναι, Φωράκο μου, έτσι, και να το χαρούμε όλοι. Για να καταλάβουμε και την αξία του και να προστατεύσουμε το γήπεδό μας, να προστατεύσουμε
το άθλημα, να προστατεύσουμε την αγάπη μας. Και να πούμε ότι ισχύει αυτό που είπαμε χθες 100% μέχρι τουλάχιστον τον Απρίλιο. Δεν επιτρέπονται τα παιδιά στο γήπεδο. Έβγαλε ανακοίνωση και πάει ΠΑΟΚ. Μην φέρει κανείς παιδάκι μέχρι 12 χρονών. Δεν θα περάσει μέσα στο γήπεδο. Πώς έγινε τόσο στο Αγρίνιο? Ορίστε, αυτό είναι θέμα της ΠΑΕ εκεί πέρα. Γιατί ο νόμος δεν το επιτρέπει. Και θα σου πω και γιατί. Όταν τελειώσει ο φόρος, θα συζητήσουμε. Ναι, φόρη, τελείωσε. Λοιπόν, εγώ παιδιά τελείωσα. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Καλή πηγή στην Παοκάρα. Γεια σου, ρε Φόρη, καλημέρα. Και λεπτοδείκτη, παρακτρέπεσαι. Αργείς. Άντε, βρε, άντε, έλα εδώ, άντε. Για πείτε λίγο, πώς έγινε τώρα αυτό με τα παιδάκια, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, χθες το βράδυ σε πήρα ένα τηλέφωνο, αν είδες το. Πού να με φίλε, εγώ είμαι ήδη στο λεωφορείο πύργο, κερμά πανώ. Καλά, εντάξει, πριν πας όμως και τα τηλέφωνα σου. Ναι, δεν είναι κακό. Θυμόσου, ναι. Έχεις δίκιο, ναι. Λοιπόν, ούτε τσάπιο, ούτε οτιδήποτε. Πήρες αργούτσικα, είδα. Ναι. Κατσέτε καπαρέκωση. Ναι, ναι, κοιμόμουν ήδη. Είχαμε χθες το βράδυ, δεν σου είπα ότι θα έχουμε τον Άδωνη. Σωστά. Μετά τον Άδωνη είχαμε σημειοφορίδια από Ηρακλή, μαυρομάτι από ΠΑΟΚ και γραβάνι από Άρη. Και οι τρεις οι άνθρωποι έτσι, κάτι είχαν να πούν. Αυτό που βγάλαμε ήταν μια συζήτηση περί αθλητικής βίας και του αθλητικού νόμου. Ωραίο. Είπε ο κύριος Μαυρομάτης και συμφώνησαν και άλλοι, και ο κύριος Σημεφορίδης και ο Γραβάνης, ότι υπάρχουν δύο θέματα με τον νέο αθλητικό νόμο. Δεν θα τα αναλύσω τώρα όλα τα υπόλοιπα. Το ένα είναι με τα εισιτήρια ακόμα, με τα παιδιά. Που σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου αυτή τη στιγμή, γιατί περιμένουμε τον Απρίλιο κάποιες. Ναι. Πώς το λένε, βασικώς, διευκρινήσεις, δεν επιτρέπονται παιδιά στο γήπεδο. Δηλαδή, αν θες να πάρεις ένα παιδί στο γήπεδο, θα πρέπει να έχει εισιτήριο κανονικά κτλ. Έχει βγάλει επ' αυτού ανακοίνωση και πάει πάω χθες. Μισό λεπτό τώρα, γιατί έχω ψιλοπερδεύσκα. Δηλαδή, εάν του βγάλω του παιδιού μου εισιτήριο, ναι, μπορώ. Ναι, βεβαίως. Άρα, απλά δεν το παίρνω έτσι όπως συνήθισα να το παίρνω. Μέχρι 12 χρονών. Okay. Εντάξει, το έχω τώρα. Το ένα θέμα ήταν αυτό. Δηλαδή, το γήπεδο. Κάτι που έπρεπε να ισχύει χρόνια τώρα. Συγγνώμη, λίγο. Έχει 26.000, λέμε, 352 θέσεις. Έχει. Άμα πάμε, ας πούμε, 20.000 με τα παιδιά μας, πόσοι θα καθίσουν? Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό το κομμάτι, 20. Βέβαια, πάντως, όλο τον κόσμο έτσι είναι, παιδιά. Είναι θέση και άνθρωπος. Δεν έχει ενήλικς, ανήλικας κτλ. Επειδή έψαχνα να βρω, δεν πληρώνουν και τα παιδιά έξω. Άλλο. Αλλά είναι νέοι. Χρεώνει τη θέση, ρε παιδιά. Μπράβο. Αυτό να φέρει. Θα πούμε 40.000 μπαμπάδες με 40.000 παιδιά, θα έχει 80.000 στο κήπεδο. Ο επικεφαλής της νομικού τμήματος του ΠΑΟΚ μου είπε, γιατί το ρώτησα και γι' αυτό, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ως αδύνατο να βγάλει μηδενικό εισιτήριο η ΠΑΕ. Ναι. Γιατί του είπα ότι κάνουμε συζήτηση κτλ. Γιατί, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν μου εξήγησε εκείνη την ώρα γιατί ήμασταν στα παρασκήνια. Γιατί είναι μια ανώνυμος εταιρεία. Ναι. Το τι θα κάνει η ανώνυμος εταιρεία με τα κέρδη της και τα χασούρα, ναι, ναι, είναι νομίζω στην αρχή δικαίωμά της. Αυτό ρωτήσαμε. Οπότε ακριβώς. Εγώ επιμένω και νομίζω ότι θα είναι θέμα των ΠΑΕ. Mm. Δηλαδή, αν τα παιδιά μέχρι 12 ετών, το εισιτήριο θα το παίρνεις, γιατί το παιδί θα είναι στο wallet, το δικό σου, από τις 9 Απριλίου. Θα είναι χρεωμένο δηλαδή, αφού είναι και προστατευόμενο μέλος. Απλά δεν θα είναι δωρεάν. Συγγνώμη. Δεν θα πληρώνεις για τη θέση του παιδιού. Ναι, θα είναι μηδενικής αξίας. Ή θα είναι κάποια αξία. Το να βάλεις 5-10 ευρώ στα παιδιά τώρα δεν είναι και κακό. Καθόλου, και νομίζω ότι οδεύουμε και προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, νομίζω. Θα φανεί τον Απρίλιο αυτό, θα το πούμε και αργότερα τώρα, ναι, για να μην κουράζουμε. Και το δεύτερο θέμα είναι αυτό που είχαμε πει, Κώστα, με τις ποινές. Ναι. Ότι έτσι όπως έχει γίνει τώρα ο νόμος, μπορεί να ρίξει ποινή η ΔΕΑΒ και να ρίξει και ο αθλητικός δικαστής. Ναι. Αυτό δεν είναι σύνομο με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ναι, έχει και θέμα. Και μπορεί εκεί μια ομάδα να προσφύγει και μετά να έχουμε άλλες καταστάσεις. Αυτό το είπαν και οι τρεις. Τώρα από την ότι άλλη. Υπάρχει θέμα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, όσον αφορά τα εισιτήρια, θα κλείσει το θέμα αυτό τον Απρίλιο. Ναι. Για περισσότερες πληροφορίες, πάντως σήμερα. Ναι. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ας μπουν στη σελίδα της ΠΑΕ που το γράφει ξεκάθαρα όσον αφορά τα εισιτήρια. Και από την άλλη, για να βάλουμε και μια ανωτελεία, γιατί τους πήραμε από τα μούτρα πρωί 6 και 12 πρώτα λεπτά. Ναι, συζητώντας με τον Κυριάκο Θωμαίδη, μπροστά και ο Αριστίδης, ναι, που τον ρωτήσαμε γι' αυτό, είπε ναι, μεν, όντως υπάρχει ένα θέμα με τη FIFA, αλλά απ' την άλλη, δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε μια κυβέρνηση να ασκήσει την πολιτική της όταν κρίνει ότι είναι η ασφάλεια του. Του κράτους και τα λοιπά. Θα πέσουν εσείς, πιστεύετε, δηλαδή πυρσί και δεν θα έχει, και θα έχει κόσμο την επόμενη Κυριακή? Ξεχάστε, ναι, το. Έχει κάποια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλά ναι, αυτό εγώ λέω, λέμε, ότι ξεχάστε. Θα δείτε ότι η ΕΠΟ θα συντονιστεί
ο αθλητικός δικαστής δηλαδή, με τους νόμους του κράτους. Έχει κάποιο σκοτεινά σημεία αυτά. Ό,τι θέλει. Εγώ έκλεισα τον κύριο Σιμεφορίδη και τον κύριο Μαυρομάτη να είναι στην εκπομπή εδώ για αυτό το θέμα από την επόμενη εβδομάδα. Να το πούμε λίγο απλά, λαϊκά. Γιατί μου έκανε εντύπωση ότι ο κύριο Σιμεφορίδη ήταν στην ομοπαρασκευαστική του νόμου Ορφανού. Okay, ωραία. Ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά να το πω λίγο εγώ, να το κάνω δίφρα για να καταλάβει ο κόσμο. Αν πέσει πυρσό σήμερα ή την άλλη εβδομάδα ή την παράλληλη σε ένα γήπεδο. Εννοείται ότι θα είναι χωρίς κόσμο το επόμενο παιχνίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι διαφορετική η αντιμετώπιση του αθλητικού δικαστή. Ναι. Καμία. Το θέμα είναι να πέσει ο πυρσός μέσα στο γήπεδο. Είναι ανάπτυξη. Δεν ξέρω τώρα με το δεν άναμα. Δεν ξέρω πώς τώρα. Και πάλι δεν θέλω να. Αλλά έπεσε ο πυρσός μέσα, παιδιά. Έχετε στο νου σας ότι θα είναι και κλεισμένο τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας. Ναι, και ξέρεις τι, δεν θέλω να κυνηγάμε μάγισσες, ούτε να τους περνάει από το μυαλό, έπεσε έξω, έπεσε μέσα. Τίποτα. Άναψε πυρσός, είσαι και κλεισμένο το θυρών. Αυτό. Και μην ψάχνεις μετά με αδικεψάνε και με αυτά. Ήταν γνωστά αυτά ήδη. Έτσι. Και για να... Ό,τι ομάδα και να είσαι. Σε αυτό το μήκος κύματος είναι και η ΠΑΕΠΑΚ, γιατί είναι η πρώτη που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο γήπεδό της και έχει βγάλει την ανακοίνωση. Επιστρέφουμε στο γήπεδο και το προστατεύουμε. Το τονίζουμε όλους τους τρόπους. Με όλους τους τόνους. Ναι. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, nice. Καλημέρα καταρχήν. Congratulations καταρχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα σήμερα. Εγώ μια χαρά ξεκίνησα. Ναι. Τρικυμία μέχρι και εγώ. Τρικυμία μέχρι το 15. Αλλά μου κάνατε έκπληξη. Τρικυμία. Και όταν είσαι επέκτης του Πανετολικού, οι εντολές του προπονητή είναι, παιδιά, τρέχουμε μέχρι το 15, γιατί είναι ο Άρης απέναντι. Αν καταφέρουμε και βάλουμε ένα γκολ και παίξουμε κανένα ταμπούρι, να έχουμε καμιά ελπίδα. Ναι, δεν έπαιξε αυτό... ταμπούρι ο Πανατολικός. Όχι, δεν κατάλαβες. Ναι. Αν βάλουμε το γκολ μέχρι το 15, ναι. Μετά να παίξουμε ένα ωραίο ταμπούρι, ναι. Να πάμε ας πούμε με ελπίδες. Ο Πανατολικός είναι μια ομάδα η οποία έχει συγκεκριμένο μπάτζετ γιατί οι παίχτες τρέχουν 15 λεπτά. Ναι. Όπως είδατε μετά το 15 που τρέχανε και κάναμε 5 στιμένες φάσεις, πού ήταν ο Πανατολικός. Ναι, νομίζω. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε. Όχι, δεν υπήρχε. Νομίζω λίγο τον αδικούμε. Όχι, καλή ομάδα, ωραία. Άλλο λέω. Τον αδικούμε, άλλο, αδικούμε την προσπάθεια. Ότι μέχρι το 15 ναι. Οι άνθρωποι τρέξαν πάρα πολύ. Για να πάσει και βάλουν τον γκολ. Αυτές είναι οι οδηγίες. Ξέρω εγώ, να του δείξουμε κανένα που είναι coach σε τέτοιο επίπεδο. Σου λέει: παίζω με τον Ολυμπιακό. Ωραία. Βγαίνω μπροστά, δεκάλεπτο, πιέζω, βάζω ένα γκολ και μετά κλείνομαι. Και για να μην αδικήσω. Δεν πάνε να το παίξω τα ίσχυα του παιδιού. Μεγάλε συμβάσει Κουέστα εκεί πέρα βεβαίω. Μπράβο, θα αδικήσουμε Κουέστα. Διπλή απόκρουση. Μία διπλή είναι. Έτσι, είχε και με τον. Πες τον άλλο, τον λέω. Εντάξει, έχω τον καλύτερο τερματοφύλακα, παιδιά. Πες τον Σεγγέλια. Από το Σεγγέλια και τα λοιπά. Αλλά. Μαγικός Βέλεφ, μαγικός Μάνου Γκαρθία. Άρησε, ο οποίος φαίνεται ότι θα βλέπει αλλιώς τα παιχνίδια και το τελικό και τον playoff. Εγώ είμαι πολύ ωραίος, πολύ αισιόδοξος σήμερα για την ομάδα μου. Πραγματικά δεν. Εντάξει, γιατί να μην είσαι, ναι, εννοείται. Το αντίθετο θα ήταν περίεργο. Για τίτλο, φυσικά. Εννοείται. Ναι, πλάκα κάνει. Ναι, κανονίστε εσείς να περάσετε τώρα, γιατί θα στεναχωρηθώ άμα δεν περάσετε. Ναι, εμείς έχουμε πιο δύσκολο. Πληρωμένη έργο. Φούλα, ας πούμε, κτλ. Εμείς έχουμε πολύ πιο δύσκολο έργο, εννοείται. Ναι, εννοείται. Δεν το συζητάμε τώρα όσον αφορά το μέγεθος της ομάδας. Αλλά πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει. Δεν έχει. Δεν σας αγχώνει που θα έχει κόσμο. Ίσα-ίσα ρισκό. Γιατί χαρά. Χαρά. Εντάξει, τώρα άμα είναι. Χαρά να κερδίζετε, παιδί μου. Άμα είναι να χωνόμαστε. Χαρά να πα στο γήπεδο. Χαρά να πα στο γήπεδο. Χαρά να πα στο γήπεδο όταν κερδίζομαι. Σε μια πολύ ωραία μέρα, καθώ σα σήμερα. Και τα χάνει. Όταν χάνει δεν είναι χαρά. Καθώ σα σήμερα το 1973. Δεν είναι χαρά. Σα σήμερα το 1973. Πόσο. Ο ΠΑΟΚ αποσπάει σοπαλία 1-1 σε φιλικό παιχνίδι από το μεγάλο Άγιαξ του Γιώχαν Κρόιφ. Σαράφη και Άρη Χάν. Μετέβητα πρωτοπονητή του ΠΑΟΚ. Τα γκολ Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Και το 1477 η Μάργκερι Μπρους στέλνει στον Τζο Πάστον το πρώτο ερωτικό γράμμα ανήμερα σήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Απευθύνεται στον αγαπημένο μου Βαλεντίνο. Η σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου στο Σικάγο, σαν σήμερα το 1929. Κάτι περίεργο έγινε χθες και στην Ιταλία με έναν τύπο που σκότωσε την αδερφή και τη μητέρα της γυναίκα σε μια περιοχή που λέγεται Σαν Βαλεντίνο. Έτσι έχει το. Εσάς δεν σας νοιάζει. Και σαν σήμερα το 1989 ο ηγέτης του Ιράν Αγιατολλά Χομεϊνί εκδίδει φετφά. Και φέτφα και προσφέρει 3 εκατομμύρια δολάρια σε όποιον του φέρει την κεφαλή του Σαλμάν Ρουζδί Πιπινάκη. Όπου στη Γαλλία μου τότε. Πότε έγινε αυτό? Το 1989. Ναι, ήμουν στη Γαλλία, στην Κρινόμπλη. Ναι, το βιβλίο Σατανική Στίχη. Ναι, και εκεί ήταν, στη Γαλλία ήταν. Μάλιστα. Στην αρχή είχε πάει στο Λονδίνο, είχε κρυφτεί εκεί, μετά είχε πάει στο Παρίσι και γινόταν. Ήταν πρώτο θέμα εννοείται, ρε φίλε. Στην επικαιρότητα, ας πούμε. Παγκοσμίως, ναι. Ναι, βεβαίως. Με τους σατανικούς στίχους. Βεβαίως. Έτσι λέγονται, νομίζω, το βιβλίο. Βεβαίως, σατανική στίχη, Κωνσταντίνο. Ανέλυε του Κοράνι αυτός. Και να πούμε, σαν σήμερα. Παλαβός, το ζει αυτός ακόμα. Ο Σαλμάν Ρουζδί. Πού να ξέρουμε. Τον κυνηγάνε 50 χρόνια, ρε παιδί. Κάτσε. 35 χρόνια τον κυνηγάνε. 40. Δεν μπορεί. Πόσο θα ήταν σήμερα.
Πώς. Τότε ήταν νέος, καμιά 45-50 πριν ήταν. Άρα οριστεί. Έχει πιθανότητες. Μάλιστα. Και σας είπα okay. να πούμε ότι το 2006 στην τότε κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, η Ντόρα Μπακογιάννη είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών στην κυβέρνηση τότε του Κώστα Καραμαλή και στον πρώτο ανασχηματισμό της κυβέρνησής του. Μάλιστα, ωραία, ενδιαφέροντα και αυτά που έχει να μας δώσει τόσο σήμερα. Ναι, σήμερα είναι ωραία μέρα. Να πούμε ότι η ανάρτησή μας είναι ήδη στο Facebook. Μπείτε από κάτω, σχολιάστε τι είδαν τα ματάκια σας, τι δεν είδανε. Μαζί με τον Άρη και την κεφαλιά Βέλεφ και το 1-0 στον πρώτο ημιτελικό. Είχαμε και επιστροφή στο Champions League. Ωραία, θα πούμε. Κάτσε να τελειώσουμε το 1947 γεννήθηκε ο Σαλμάν Ρουζδί. Ναι, ζει. Ζει, ωραίο. Νόμιζα τελειώσατε, ρε παιδιά. Όχι, όχι, έχει πρόσωπάκι. Πρέπει να πούμε. Για να δω. Πρώτο Μαντουμπάλα. Θυμάστε πριν από λίγες μέρες, σας έλεγα για την Ινδί ηθοποιό, τη Μαντουμπάλα, μια κούκλα. Μία από τις τρεις ιέριες του Ινδικού Μπόλιγου, του Ινδικού Σινεμά. Δεύτερον, Βικ Μόρου. Δεν θυμάστε εσείς ποιος είναι ο Βικ Μόρου, εμείς όμως μεγαλώσαμε με τον Βικ Μόρου. Ήταν ο ηθοποιός ο οποίος έπαιζε στην καλύτερη σειρά της δεκαετίας του 60, στην Μάχη. Combat. Wow. Ο οποίος, δεύτερος παγκόσμιος, τι. Ναι, ήταν αυτοτελή επεισόδια, καταπληκτικά. Ναι. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτά, δεκαετία του 70. Ο Βικ Μόρου είχε πολύ άσχημο τέλος. Και μάλιστα η σκηνή του θανάτου του έχει περάσει και σε ταινία. Α. Ναι, με δύο μικρούς ηθοποιούς. Μην μου πεις αυτό με το ελικόπτερο. Αυτό με το ελικόπτερο είναι. Ναι. Έλα, ρισκό. Ο Βικ Μόρου είναι, ναι. Όπου σε μια σκηνή ένα ελικόπτερο έπεσε, γύριζε μια σκηνή επικίνδυνη, κρατούσε και δύο παιδάκια από το Βιετνάμ. Ηθοποιοί ήταν τα παιδιά. Και έπεσε πάνω του στο ελικόπτερο. Την ώρα του γυρίσματος. Μάλιστα. Ο Άλαν Πάρκερ. Σπουδαίος σκηνοθέτης. Μας έδωσε το Body Double, το διχασμένο κορμί, με την πρώτη εμφάνιση της. Πώς τη λέγανε εκείνη την τύπησα που έπαιζε. Μέλανι Γκρίφιθ. Μέλανι Γκρίφιθ. Θυμήθηκα. Γιατί ωραία γυναίκα και πώς. Ταινιάρα. Είναι η. Με φοβερή μουσική. Η Μέλανι Γκρίφιθ είναι η επιτομή, ρε παιδί μου, του. Πες το. Τις γυναικείες ανασφάλειες, ενώ ήταν μια κούκλα. Ναι. Α, δεν τα ξέρω αυτά. Ξεκίνησε από πάρα πολύ νωρίς τις πλαστικές με αποτέλεσμα. Α, ναι. Σύζυγος. Να αλλάξει όλη. Του Τζόνσον. Του Αντώνιο Παντέρας. Μετά. Πρώτα ήταν με τον Τζόνσον, έχουμε και την Ντακότα Τζόνσον που έπαιξε στο. Miami Vice, ναι. Ντόν Τζόνσον. Μπράβο. Η κόρη του είναι αυτή που έπαιξε στο 50 Shades of Grey. Ντακότα. Έντισον Καβάνι, μας αρέσει γιατί είναι ο ωραίος παίκτης, όπως και ο Άγγελ Ντι Μαρία. Γεννημένοι σαν σήμερα όλοι. Εννοείται Καβάνι, ναι ρε φίλε. Μάλιστα. Καβάνι ταβάνι. Καβάνι ταβάνι. Παιδιά, ναι. Η ηθοποιός που έλεγες, η Μαντουμπάλα. Μαντουμπάλα. Ναι, είχε μόνο 10 αδέρφια. 11 παιδιά είχαν. Καλά, εντάξει. Αυτοί ζούσαν. Φαντάζομαι κι άλλα. Είχαν απολύσει. Δηλαδή. 10 έζησαν. Σωστό, 10 έζησαν. Εντάξει. 10 έζησαν, σωστό. Η Μπουμάς Μπεγκούμ Τζεχάν Ντελάβη. Καλά τα λες, Κώστα. Ναι. Τι ωραία. Και... Πού σήμερα συνθυμήθηκα, έβαλε ένα τραγούδι ο Χιλιτίδης που θυμήθηκα τον Παναγιωτίδη. Διότι θέμα. Λέει ο Πουλόπουλος στη ναι. διασκευή του Αγάπαμε. Αγράθαμε. Αγράθαμε. Αγράθαμε ήταν στα ισπανικά του Χούλιο το τραγούδι. Και βάζει το τραγούδι στα ελληνικά, στον Πουλόπουλο και λέει μέσα. Γίνομαι δρόμος να περάσεις. Πάταμε. Και ξέρω εγώ αυτό, τάπαμε. Τα πάμε, ρε φίλε. Και θυμήθηκα τον Παναγιωτήδη με το τα πάμε. Τα είπαμε, παιδιά, τα έχουμε πει αυτά. Ένοχο σήμα απέναντί σου, τα πάμε. Κράταμε. Πάταμε. Καλό. Ό,τι είπαμε, ρε φίλε. Η Μαντουμπάλα πάντως έχει στίχους, παιδιά, της ευτυχίας από Γιαννοπούλου. Αυτό δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι και ο. Γιατί έγραφε. Όχι, εσύ αγαπητή, παιδί μου, προθές. Αυτή θυμάσαι που σου είπα την ιστορία. Πάει ο Καζαντζίδης σινεμά. Με την Μαρινέλα βλέπουν. Όχι, βλέπουν. Και τα λόγια τα έγραψε ο Καζαντζίδης. Γιατί έγραφε. Το ρεφρέν το έγραψε ο Καζαντζίδης. Το κουπλέ η Παπαγιανοπούλου. Μάλιστα. Ωραία ιστορία. Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν αυτά. Παραγκούπολη στη Μοβάη, παιδιά. Απλά είχε την τύχη να είναι δίπλα στα κινηματογραφικά στούντιο. Άμα έχει άστρο. Άμα έχει άστρο. Τι ταλέντο και. Καλημέρα στα πρώτα μηνύματα, γεια σου Νίκο μου. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, ωραίο καιρό, 10 βαθμούς που ξυπνήσαμε. Ναι. Κάπου τόσο. Μια χαρά μέχρι στιγμής. Ο Νίκος μου στέλνει εδώ πέρα τι σπάσανε ανθοπολείο. Καλά, ποια μέρα. Βανδάλισαν, λέει. Δεν είχαν λεφτά να πάρουν. Το γνωστό κατάστημα Πολυαμόρους. Στα Εξάρχεια. Και εσύ, φίλε, ανοίγει μαγαζί. Και ανθοπολείο και όλα, δηλαδή. Άνοιξε με κάποιο βυζινάδικο. Και λουλούδια, φίλε. Εκτός αν είχες μόνο κόκκινα γαρίφαλα. Γιατί?
Κόκκινο. Το κόκκινο. Το γαρίφαλο δεν ήταν το κόκκινο. Ωραία, αυτά τα χαζάρε. Τώρα πει κόκκινο γαρίφαλο. Χθες είχαμε μεγάλη εκδήλωση. Απέναντι στο Μητσοτάκη λέει ποιο. Τι έγινε, κύριε. Κανείς τελικά. 1-0. Πέρασε και ο Στέφανος ακάλεστος. Γκέστάρ. Βέβαια, ναι, αλλά πολύ γιούχα έπεσε όταν πέρασε. Πώς θα γίνει. Γιατί. Εγώ δεν είδα γιούχα, γιατί είδα τις πρωινές ειδήσεις. Είδα το σύντομο. Όχι. Είχε μία πτέρυγα η οποία χειροκρότησε και η άλλη αποδοκίμασε το Στέφανο. Είχε. Δηλαδή αυτό ακριβώς που γίνεται από τη μέρα που ανέλαβε. Διάσπαρα τα χειροκροτήματα και λίγα γιουχαρίζει. Αυτό ακριβώς έγινε, παιδιά, χθες σε μία αίθουσα. Πάντως στα μικρόφωνα είπαν ότι μπράβο και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Δεν θυμάμαι ποιος μιλούσε, ποιος ήταν ο ομιλητής. Καλά, αυτοί που γύρω ήταν. Γιατί νόμιζα τώρα το πρωί τα άκουγα και άκουγα έναν που έλεγε ότι δεν γινόταν να λείπει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι. Από αυτή τη μεγάλη ξεργό συγκέντρωση της αριστεράς. Ναι, βρε, την Πονέρας ή απάλλο, το κόμμα είναι. Τι να σε πω. Ήταν εκεί. Το κορυφαίο ήταν μέχρι την Ατσιόγλου που λέει καλημέρα, καλησπέρα Στέφανε. Και της λέει ένας, ας πούμε, ενημερώθηκε ο κύριος Τερζής, ενημέρωσε ο κύριος Τερζής ότι θα του δώσει το λόγο. Και λέει Ατσιόγλου, να μιλήσω όμως πρώτα. Αλήθεια. Να τα πω, τώρα. Ναι. Ό,τι είπε και αυτή. Ό,τι είχε συμφωνήσει. Εντάξει. Πολύ ωραίο. Είχαμε live την απάντηση σε εμάς το βράδυ χθες στην ΕΡΤΡΙΑ στην εκπομπή Τριτολογίες του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί ήταν πριν από λίγη ώρα η πρόκληση του κυρίου Πολάκη, ο οποίος του είπε ότι βγες σε δύο μέρες να ζητήσει συγγνώμη. Ποιο σε ποιον? Ο Πολάκης στο Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης όμως είπε ότι βρήκε 2 εκατομμύρια περίεργα. Και του είπε του Πολάκη να βγει λίγο να μας πει για αυτά τα 2 εκατομμύρια. Με απευθείας αναθέσεις, κύριε Πολάκη. Ο Γεωργιάδης είπε το αμίμητο, ας μου κάνει 10 μηνύσεις. Θα του κάνει άλλες 10 κι εγώ και θα το δούμε. Ναι. Ήταν πολύ ωραία. Καλεμαλώνανε μέχρι και για την Ευγενία Μανολίδου. Και όχι άμα ήταν άλλη Μανολίδου και αν ήταν αυτή η Μανολίδου. Το έχουν τερματίσει οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω. Παιδιά, μεγάλη Ρεαλάρα, 7 ψυχή μέσα στη Λειψία. Με γκρίνια μεγάλη της Λειψίας. Ναι. Γιατί αυτό το offside ούτε ο πρόεδρος Ρεάλ δεν το δίνει. Με γκρίνια, είδες, γίνεται δεν και αλλού. Τίποτα. Γίνεται και αλλού. Γκρινιάζουν και εκεί για offside. Αυτό το παιχνίδι διαμορφώθηκε ως πώς. Πρώτο ημίχρονο πόσο έληξε, ας πούμε. Θυμάσαι? Αμέσως, δεν, όχι, δεν θυμάμαι. Να θυμάσαι, εντάξει. Κοίταξε. Το είχα παίξει, τις φάσεις, αδερφέ. Το είχα παίξει ημίχρονο σόπαλο. Α, έτσι. Αμέσως. Διπλό Ρεάλ. Αμέσως. Και τι ήταν offside τον γκολ. Έτσι λένε. Όχι, ακύρωσε γκολ της Λειψίας. Ακύρωσε γκολ της Λειψίας. Α, εντάξει, οκ. Οκ, τέλος πάντων, stop του VAR. Ναι. Α, μπράβο. Έβαλε, ήταν ο Μπέζαμιν Σέσκο στην επίθεση, σκοράρει στο δεύτερο λεπτό και τον γκολ ακυρώνεται ορθά. Ναι. Από ό,τι λένε όλα τα ρεπορτάζ μέσω VAR. Τον 48ο λεπτό τον γκολ. Άρα δεύτερο μήχρονο. Ναι, 0-1. Ναι. Ο κύριος Μπραχήμ Ντίαθ. Το πιάθαμε. Το πιάθαμε, αλήθεια. Τα πιάθαμε τα λεφτά μας, αδελφέ. Καλημέρα, Βαλάντη μου, γεια σου, αγόρι μου, να είσαι καλά. Και στο άλλο μάτς τι έγινε, Σμαράγδα? Η City πήρε εύκολο διπλό από ό,τι βλέπω. Γιατί και εγώ δεν μπορούσα. 1-3 την Κοπεχάγη. Πήγαν όλοι κουβά όμως εδώ. Εγώ ευτυχώς δεν το ακούμπησα αυτό το παιχνίδι. Πήγαν κουβά γιατί όλοι έπαιξαν συνδυασμό με γκολ Χάλαντ. Ναι. Και από ό,τι άκουγα το πρωί τώρα, από εκεί που πήρα τον καφέ, δεν έβαλε γκολ Χάλαντ. Μα εγώ ξέρω τι κατάλαβα. Όσο πιο πολύ πλόκατα κάνετε, τόσο πιο πολύ κουβά πάτε. Βάλε εκεί πέρα ότι θα κερδίσει. Ένα διπλό για τελειώνουμε. Τι άλλο, βάλει ένα ευρώ, πάρει ένα 25. Α, βάζει ένα ευρώ στην Τσέλσι τώρα. Βάλει, ξέρω εγώ, 75. Τι από το χάλια είχε νέσει. Εμεί θα βάλει 75 ευρώ. Γιατί τι απόδοση είχε. Δεν παίζει έτσι, στοίχημα κόσμο. Δεν παίζουν, ναι, αυτό είναι. Μόνο αν είσαι πολύ κερδισμένο παίζει. Λοιπόν, τι πιο ωραίο, όμορφο από ένα ανθοπολείο σε μια γειτονιά, ρε παιδιά. Εντάξει, Νίκο, δεν έχουμε όλοι τα ίδια κριτήρια για την αισθητική, ας πούμε. Δεν έχουμε πολύ κριτήρια. Για άλλους είναι άσχημο ένα ανθοπολείο. Και όχι μόνο. Ναι. Και όχι μόνο. Καταλαβες. Και όχι μόνο. Γενικώς είναι άσχημα πολλά πράγματα. Ναι. Τα βλέπεις άσχημα όλα και ένα ανθοπολείο θα το δεις άσχημα. Γιατί αυτά τα παιδιά έχουν αυτό το μειονέκτημα σε σχέση με εμένα. Δηλαδή δεν έχουν αντιληφθεί τι γίνεται στον κόσμο. Αντιλαμβάνονται πάρα πολύ αργά, γύρω στα 30 με 40. Του έχει ξεπεράσει η ζωή, οι ανταγωνιστές τους από το δημοτικό, από το γυμνάσιο. Αυτοί δουλεύουν κανονικά, κάνουν τη ζωή τους, παράγουν έργο, οικογένειες, αυτά. Αυτοί κάποια στιγμή ξυπνάνε στα 35-40 να γίνουν, ας πούμε, και αυτοί ενεργά μέλη της κοινωνίας. Εγώ τους λυπάμαι στην αλήθεια. Σας το λέω ειλικρινά. Γενικά, τους λυπάμαι πραγματικά, δηλαδή οτιδήποτε μια έχει... ζωή χάνεται, ας πούμε, χωρίς λόγο, γιατί μια ιδεολειψία η οποία είναι και τζούφια. Οτιδήποτε, ναι, πηγαίνει σε αιμονή και αυτό που λες σπατάλι νιάτων, σπατάλι ζωής. Κάνει όμως τα νιάτων, να γκρινιάζει, να βάφει τείχους, να σπρέει, να είναι μια ζωή στο παγκάκι, ας πούμε, στο κάγκελο, να μην δουλεύει, να μην έχει κόμμα, να ξέρω εγώ, συγγνώμη έτσι. Αλλά έτσι φαντάζομαι τη ζωή τους και κάπως έτσι είναι. Καλά, μην τα λες, δεν ξέρουμε. Α, εγώ ξέρω. Δεν ξέρουμε. Οπότε, εγώ τα λέω γιατί ξέρω. Κατάλαβε, οπότε θα μου επιτρέψει να το πω. Είναι και άλλε συνθήκε. Δεν ξέρουμε για όλου, λέω. Δεν, εγώ μιλάω για τον κανόνα.
Αλλά δεν ξέρουμε και ποιοι το κάνανε. Δεν ξέρουμε. Ναι, βέβαια. Όχι. Είναι αυτούς τους λέμε γνωστούς, άγνωστους. Έτσι λέει το ρεπορτάζ ή έτσι ή απλά. Καταρχάς το βρω. Περίμενε, το βρήκαμε. Θα το πάρουμε αλλιώς. Μας το είπα ακροατής. Ποιοι σπάνε ρε παιδί μου στα εξάρχεια τόσα χρόνια. Τα εξάρχεια δεν τα σπάνε. Δεν τα σπάμε. Όχι, τα εξάρχεια δεν τα σπάνε. Πώς δεν τα σπάνε. Σπάνε τα εξάρχεια. Βέβαια. Δεν τα σπάνε. Α, μάλλον δεν έχει πάει. Έχω πάει, αλλά δεν είναι και το. Δεν σπάνε τα δικά του στα μαγαζιά. Δεν τα σπάνε. Τα άλλα τα σπάνε κανονικά. Και με τον νόμο. Ποιοι τα σπάνε, ρε Μαράκο, τόσα χρόνια. Τα εξάρχεια πάντω δεν τα σπάνε. Ο οικογενειάρχη, ο οποίο μένει στα εξάρχεια στην πολυκατοικία, τα σπάει. Ο Βαρουφάκη που πήγε στην ταβερνούλα. Ή αυτό που είναι στην πιλωτή και στο παγκάκι καμιά 22 χρόνια τώρα. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων, παιδιά. Όχι, ναι. Αυτό το αθοπολείο και αυτή η είδηση από πού μα ήρθε δεν ξέρω και την κάνουμε και θέμα τώρα. Δεν μου τη θέλουν ακροατέ. Α, οκ. Okay. Πότε έγινε αυτό, ρε παιδιά. Πέρυσι. Λοιπόν, να πούμε ένα συγχαρητήριο, θα το ακούσουμε και στο δελτίο, αλλά ας το πούμε. Ένα συγχαρητήρια έτσι, γιατί τα παιδιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κάνουν παπάδες σε όλα. Χάλκινο έχουμε. Και δεν είναι αυτό ότι έχουμε χάλκινο από τον Απόστολο Χρήστο, ότι και ο τέταρτος με μια ελάχιστη διαφορά είναι Έλληνας, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης. Έτσι, στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Πήραμε και εκεί τσιμπήσαμε. Και σήμερα οι κοριτσάρες μας παίζουν στις 3 κόντρα στην Ουγγαρία. Οι γυναίκες του πόλου. Τετάρτη. Ναι, ναι. Έχει μπόλικα, δεν τελειώνουμε. Α, μάλιστα. Δεν τελειώνουμε από αθλητικά. Λοιπόν, θα σε συμβούλευα, λέει ο Άλεξ, σαν παοξής που με λέει, να μην παρακαλάς να βρεις τον παοξ στο τελικό. Γιατί το έργο θα το ξαναδείς για δεύτερη φορά και θα πονέσει, λέει. Ιστερόγραφε σε περίπτωση στη μεταξύ μας, λέει, αναμέτρηση, βάλε 500 ευρώ στην νίκη του ΠΑΟΚ. Να γλυκάνει η διαφαινόμενη ήττα σου. Καλά, πέρνασε τώρα που. Πέρνασε η πρόταση με τον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν σε βλέπω εγώ. Εγώ λέω ότι θέλω εσένα γιατί. Άσε μας, μωρέ, είδες τι. Δεν σε βλέπω. Επειδή είναι ερωτική ημέρα, τουλάχιστον έχει ένα ερωτισμό για κάποιους. Να πω στο φίλο ακροατή ότι μάλλον την είδηση δεν την είδε καλά. Αυτή που έστειλε. Γιατί. Καθόλου καλά. Δεν είναι αθωπολείο. Είναι αθωπολείο παύλα sex shop. Όχι, ούτε κάβα είναι. Είναι γνωστό ανθοπολείο που ταυτόχρονα πουλά και ερωτικά βοηθήματα. Και τι αυτό που απαγορεύει. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά το πήγε ρομαντικά. Τι του στέγαν τα λουλουδάκια. Η επίθεση έγινε το βράδυ του Σαββάτου. Και πέταξαν τρικάκια τα οποία έγραφαν ενάντια στον εξευγενισμό των γειτονιών μας. Αυτό είναι το θέμα όσον αφορά. Μπράβο τα παιδιά. Επανάσταση. Το μαγαζί. Μπράβο, μπράβο. Έβγε. Μπράβο, ξεμπράβο. Πάντως δεν είναι το ρομαντικό ότι πήγαν για τα τριαντάφυλλα, για τα κορίτσια του τέλος πάντων. Το κατάστημα εγώ βλέπω εδώ ότι πουλάει κρασιά, άνθη και δεν ξέρω ερωτικά τώρα, βοηθήματα. Πού είναι αυτό, πώς προκύπτει. Έχει εικόνα. Ναι, η φωτογραφία είναι ότι βλέπω εγώ σπαθισμένα μπουκάλια κρασιού, ναι, και άνθη. Ναι. Βλέπετε κανένα δονητή και δεν τον βλέπω. Ναι, εμείς διαβάζουμε το ρεπορτάζ. Α, το ρεπορτάζ διαβάζει. Όχι, έχει και φωτογραφία, έχει και φωτογραφία στην Καθημερινή. Βλέπω. Και τι δείχνει. Δείχνει. Πες μου, αργή συντρέπεσαι. Έχει διάφορα. Διάφορα. Μπας με τόση. Πάει και αυτό το θέμα. Μπορούμε να τα σπάμε αυτά. Τίποτα δεν μπορούμε να σπάμε. Έλεος πια. Το είπε κάποιος αυτό. Κανονικότητα, παιδιά. Ο τύπος εχθές που σας έλεγα, ο Κοτσιδάκιας. Ναι, αλλά δεν ήταν υπάλληλο, ήταν ο υπάλληλος, έτσι. Γιατί αν ήταν και άλλοι, θα ήταν και άλλοι σε αναστολή. Δεν ξέρω. Πάντως, όποιος είναι, χάρηκα πάρα πολύ χθες. Τον άκουσα και ήταν επαναστάτης της Κλανιάς, ας πούμε, ο πρωινός. Τώρα έμεινε σε αναστολή καθηκόντων. Έβγε. Μπράβο, και μόνο έτσι νομίζω ότι θα αλλάξει η χώρα. Ο κάθε τυχαίος ο οποίος βρίσκεται σε μια θέση και έχει τη δύναμη και κατέβηκε και δώσε θάρρος, λέει, στο χωριάτι. Στο χωριάτι να γίνει να σανέψει το κρεβάτι. Μιλάτε για το χωριάτι, ξυπνήσει το υφέστη, το καλύτερο. Κάτσε εδώ σε αναστολή καθηκόντων και να έχετε και το νου σας όλοι οι υπόλοιποι. Μπορείτε να κατεβάζετε ελεύθερα σερβερς. Οι επιπτώσεις όμως επιπτώσεις, έτσι. Λοιπόν. Σωστό. Μπράβο. Γιατί αφοβήθηκα ότι ο τύπος θα πάει σήμερα στη δουλειά του. Κατάλαβες. Ναι, ισχύει. Τα περαστικά μας, φίλε. Ναι. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται, να ξέρεις. Με πολύ αγάπη σας τα είπαμε όλα αυτά. 6 και 31. Πρώτα λεπτά, 14 Φλεβάρι. Κάποιοι αισθανόμαστε ότι αλλάζει η χώρα, κατάλαβες, γιατί αυτά παλιά δεν γινόταν. Παλιά αυτός πήγαινε την άλλη μέρα και έκανε και κουμάντα κιόλας. Οπότε είμαστε κάποιοι, είμαστε χαρούμενοι. Θα μας επιτρέπετε να είμαστε χαρούμενοι. Μπορούμε, έτσι. Πάμε στο παράθυρο σας πόρ. Να πάμε. Τι ωραία, με Ρετζίνα Μπέλ, παρακαλώ. Ωραία τραγουδάκια θα έχουμε σήμερα. Από κάτω θα παίζουμε, βέβαια, η εκπομπή είναι λόγου και τέχνης. Πάμε. Forever and ever, forever and ever, yeah.
Σήμερα τι σοκολατάκι έχει να φύγει, τι μπουκέτο λουλούδι, ε. Λες, ε. Εννοείται. Τι βρακί κόκκινο έχει να αγοραστεί. Εννοείται. Έτσι μιλάμε για ομορφιά, να πούμε μια καλημέρα στην κούκλα, την Μπέριλ Μακίσικ, το κοριτσάκι μας αυτό από εδώ. Ποια είναι? Η Μπέριλ Μακίσικ. Ναι. Η σύζυγος του Μακίσικ του Ολυμπιακού. Άμα τη δεν θα την ξεχάσει. Σιγά μην την ξεχάσει. Είναι κόκκινη το λέει, κατάλαβε. Δεν πάει να την ξεχάσει. Εγώ έχω την Barbie σπίτι. Σαν να βλέπετε εσεί. Επειδή είναι κούκλα. Εγώ έχω. Είναι. Εγώ, ε? Και επειδή έκανε τεστ. Δεν ξέρω ποιο. Και επειδή έκανε τεστ DNA. Έκανε τεστ DNA. Είναι 60% Ελληνίδα. Η Μακίσικ. Γιατί η πρόγιαγιά τη. Είναι γι' αυτό το λέω. Γιατί η πρόγιαγιά τη είναι από εδώ από Θεσσαλονίκη. Α, είναι και Θεσσαλονίκη. Έτσι εξηγούνται όλα. Είμαι λέει 60% Ελληνίδα. Ένιωσα σαν το σπίτι μου επειδή η προγιαγιά μου είναι από Θεσσαλονίκη. Προ. Σκέτο. Γι. Προ σκέτο. Η Θεσσαλονίκη Μπέριλ Μακίσικ. Δικό μα παιδί, τα λέγαμε αυτά. Η Θεσσαλονίκη άλλη. Δεν τρελαθώ, παιδιά. Εννοείται. Εγώ τώρα που είπα βαρακιά, να ξέρετε στην Αυστραλία ξεκινά μια μάχη κατά του Στρινγκ. Ναι. Γιατί? Τα λέγαμε χθες. Τα λέγαμε, τα πάμε κύριε. Τα λέτε όταν φεύγω μάλλον. Λοιπόν, γιατί έχουμε μια τάση στην Αυστραλία. Ξεσηκώθηκαν κάποιοι κύριοι και λένε ότι αποσπούν την προσοχή. Είναι γεγονός και αυτό. Γεγονός δεν είναι. Γεγονός. Όχι όλων. Στην παραλία, ρε φίλε. Τι κοιτάνε. Κάποιοι είναι vegan. Κάτω από τα τζίκι. Κάποιοι είναι vegan, σου λέω. Άκου τη σου λέω τώρα. Αλλά ναι. Αυτοί τέλος πάντων που αποσπάτε την προσοχή τους έκαναν μανούρα στην Αυστραλία. Μάλιστα. Και ένας δήμαρχος εκεί αποφάσισε στο Queens κάπου. Ναι. Θα τα απαγορεύσει μάλλον τα string. Γιατί ρε παιδί. Γιατί αποσπούν την προσοχή, ρε παιδί. Μάλλον τράκαρε, άλλο ξέρω εγώ. Ναι. Τον έδειρε η γυναίκα του, έχει διάφορα. Ναι. Παρακαλώ, ναι. Υπάρχουν σοβαρές δικαιολογίες, αιτιολογίες. Ναι, εγώ ναι, μπορώ ναι. να σου πω 100. Ξεσηκώθηκε δηλαδή, ένας. Δηλαδή να μην πνιγεί ο άλλος, να μην. Όχι, όχι, ξεσηκώθηκε ένας ο οποίος είναι μια τάση και εκπροσωπεί από ένα κίνημα πουριτανών. Α, μπράβο, πάντα. Και λέει ότι αποσπά την προσοχή μας. Πρώτη κουβέντα. Άδικο έχει. Ο κύριος Άρης είπε όχι. Άδικο δεν έχει. Ωραία, πάμε παρακάτω. Περίμενε. Βάλει μια τελεία εδώ. Αφού δεν έχει άδικο, πάμε το συζητήσουμε τώρα. Οκ. Okay. Είναι σωστό, ξέρω εγώ, είναι πρέπον, είναι δημοκρατικό. Πού θέλετε να το πάμε? Στην περίπτωση δημοψηφίσματος, να ξέρετε, θέλω να σας πω ότι άλλο ψηφίζει οι γυναίκες. Άλλο ψηφίζουν οι ηλικίες 20 με 40 ναι. και άλλο ψηφίζουν οι ηλικίες 40 με 60. Οι 40 με 60 είναι με τον κύριο τον Πουριτανό. Έτσι, όχι, ξανά string. Ενώ τα σοτσάκια είναι καλύτερα, δηλαδή. Το string τον πείραξε. Μια χαρά. Ναι, ναι, δεν αποσπάει προσοχή. Δεν πήρε το κολομέρι, ολόκληρο είναι το string. Ναι, δηλαδή, έξω. Αν φοράει άλλο με σοτσάκι με κανένα υπηρεσιακό, δηλαδή από μέσα. Brazil style. Όχι, με κανένα υπηρεσιακό, α πούμε, δεν θα χαλαστεί. Όχι, όχι, βάλε τέτοιο. Το string μα ενοχλεί. Άμα είναι η γυναίκα τούμπανο. Έτσι. Ό,τι και να βάλει, γιατί έχουμε δει και string που λες Παναγία μου, γιατί δεν βλέπει, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι δεν την παίρνει. Το σκηνή ακομαχά. Θα βγει στην Τζιμισκή να διαδηλώσει τώρα. Εντάξει, βλέπουμε κάτι τέτοιο. Η Σμαράγδα πάντως συμφώνησε χθες. Τι, ναι, εγώ συμφώνησα για άλλο λόγο. Ναι, συμφώνησε. Συμφώνησα για άλλο λόγο. Ναι, συμφώνησε. Προτρέπω τα νέα κορίτσια να μην προτιμούν αυτό του είδους. Πρώτον, καταρχάς γιατί έχουμε περίεργες εποχές. Δεύτερον, γιατί είμαι 41, πες. Δεύτερον, γιατί μπράβο, οδεύω για του χρόνου κανονικά. Και τρίτον. Γιατί, παιδιά, στην ΑΜΟ τα γυναικολογικά, πραγματικά, αφού κάνουμε αλήθεια. Τέτοια συζήτηση, αλήθεια. Έχει τους περισσότερους μήκητες και τα λοιπά. Οπότε, ειδικά σε νέα κορίτσια, καλό είναι να προστατεύουν τον εαυτό τους. Να έρχεστε και στα ψακούδια για μπάνιο και δεν έχει τίποτα. Και πιστεύω στο ρητό που έλεγε ότι όσο πιο κρυμμένο, ναι. τόσο πιο σεξι. Ωραίο. Ναι. Ναι. Ωραίο. Εντάξει, σε λίγο θα έχουμε. Καλά που δίνεις δημόσιες τάξεις, τίποτα καμία υπουργία. Να με τράσει. Να σου βάλει αμάξι να πούμε. Ναι, ρε φίλε, τώρα πέστα τώρα είναι. Καλά που κάνεις ραδιόφωνο. Εντάξει, άμα είναι μια ωραία κοπέλα, ό,τι και να βάλει παιδιά και λεμπή να τη βάλει, φέρνει. Λευτεριά στα string, ρε φίλε. Λευτεριά στα string. Ζεσουρί ω τριλιέν. Όχι. Αλλά πρέπει να είναι πολύ μισογίνη αυτό. Κανένα μόνο. Πρέπει να είναι λίγο. Να κάτι, η γυναίκη, να έφαγε πολύ απόρριψη στη ζωή του. Τον είδα φωτογραφία. Άντε, έλα, πες την αλήθεια. Περιγραφή θα σε κάνω. Ναι, ρε φίλε, το μάστορα τώρα, σε παρακαλώ. Γκρι παντελόνι, πιέτα, ανοιχτό.
Ίσιο, εισπράκτορα. Ναι, ρε φίλε. Από πάνω φορούσε ένα πουκαμισάκι κοντομάνικο. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα τώρα, συνέχισε. Κουμπωμένο μέχρι τον πάνω. Το, για κάτω κουμπί, χωρίς γραβάτα. Μάλιστα. Κατάλαβες, κλειδωμένος δηλαδή. Χωρίς γραβάτα όμως. Ναι. Κοντό μανίκι και το μαλλί τόσο χτενισμένο, με τσατσάρα, ας πούμε, ξέρεις αυτό το. Που λες, παιδί μου, αυτός είναι υπερσυντηρητικούρας, ας πούμε. Κάνει μπάμα από 850 χιλιόμετρα. Τελευταία φορά που ένιωσε οργασμό πρέπει να υπήρχαν, να ήταν περισσότεροι αβορίγινες στην Αυστραλία. Δεν ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Τι να ξέρουμε. Ο Άγιος Βαλεντίνος τι μας έκανε. Ο Βαλεντίνος τώρα και ο Τσίκρα Κασιάν τώρα είναι δυνατόν. Τώρα είπατε Βαλεντίνος, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Καλημέρα στον Δημήτρη να πω. Καλημέρα στους καλυτερότερους. Κώστα, συγχαρητήρια για την νίκη, αδερφέ. Κοίτα να πάρεις, λέει, και το δεύτερο ματ. Ναι, γιατί δεν θα το πάρω δηλαδή. Γιατί λέει. Αυτός είναι αυτός που έλεγε χθες θα χάσω, ε. Κάτσε βρε παιδί μου, όχι, έχει ωραίο λόγο ο άνθρωπος. Προσωπικά στο ζητάει. Α, ναι. Γιατί αν κάνει, λέει, και προκριθεί ο Πανετολικός, η γυναίκα μου, λέει, σαν αγρινιώτησα, θα θέλει να πάει στον τελικό. Και μαζί με το πρωτάθλημα που θα πάρει η Arsenal και το Champions League, δεν βγαίνουν οικονομικά, ρε παιδιά. Δεν αντέχεις δηλαδή. Γελάει ο Arsenal. Καλά κάνεις, γελάς. Εντάξει. Καλημέρα από Ζάκυνθο. Όχι, στον Ηλία. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στον Κώστα, τον Ποπάη. Καλημέρα, ναι. Στους τρεις πρωινούς σωματοφύλακες πρωινής ραδιοφωνικής αθλητικής ζώνης με υγεία και αθλητική ευεξία. Ξεκινάει η παρουσία κόσμου στα γήπεδα στη μεγάλη Τούμπα, λέει. Ας γιορτάσουμε τη σημερινή γιορτή και να χαρίσουμε στους φίλους Αθηναίους τρία όμορφα τριανταφυλόμπαλα. Ναι. Λέει, μακάρι. Με προσοχή και σύνεση στην κερκίδα. Αν πετάξει εμείς τριαντάφυλλο στο γήπεδο με τη μωρή ομάδα. Νομίζω για χλεβασμό του αθλήματος, αν θέλει κάποιος να το τραβήξει, το κάνει. Mm-hmm. Γιατί το είχαμε. Καλά, ρε παιδιά, πρέπει να πετάξουμε κάτι. Ερωτικά, ερωτικά, ρε φίλε, να δώσεις. Τι δεν πετάς τίποτα, ρε φίλε. Μια και το θέτει καμιά δεκαριά χρόνια πριν. Καλά, πρέπει να βρούμε κάτι να πετάξουμε εμείς τώρα, που επιτρέπεται. Να πετάξουμε τώρα, εντάξει. Ναι, ρε. Χαιρετισμού και καλημέρες στον αδερφό Τάσο Τερζίδη, τον Μασκοφόρο. Βέβαια. Είχαμε αποφασίσει καμιά δεκαριά, μπορεί και παραπάνω χρόνια πριν. Να κάνουμε μια τέτοια κίνηση απέναντι στους διαιτητές. Δηλαδή, αντί για χαρτάκια που πετάμε, ξέρω εγώ και καλά, να πετούσαμε όλοι λουλούδια. Και μας είπαν ότι θα μας πάνε για χλεβασμό. Αυτό, και θα τιμωρηθεί. Όταν λες, ναι, επειδή θα το πετούσατε εσείς. Άμα πετούσαμε εμείς, πάλι λουλούδια δεν θα πήγαμε για χλεβασμό. Συνέχεια, ξέρουν ποιοι ήταν. Αγάπη μόνο. Έτσι. Άλλα 90 λεπτά. Παρακαλώ. Επειδή λέγε χαρτάκια για Τάσο Τερζίδη, Άρης πάω στο παλέ. Εμείς δεν έχουμε την καλή τη θύρα, αυτή που έδειχνε τηλεόραση δηλαδή. Μαζευόμαστε κανένα δύο ώρα πριν. Όταν βγει η ομάδα, θα πετάξουμε τα χαρτάκια. Ναι, Τάσο. Η δική μας η ομάδα. Ναι, Τάσο. Και δεν πιστεύω να έχει κόψει κανείς από χρυσόδικο. Ναι, ναι. Με τα χαρτάκια θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε και τη μασκότ μας. Έχουμε την υπέροχη Κάρμεν μας. Καλημέρα σας. Μπράβο. Από ασπρόμαυρη όρμα. Καλή εκπομπή. Ο Άρης έκανε το πρώτο βήμα. Σήμερα η σειρά μας. Πάμε για την πρόκριση και για τελικό με τον συμπολίτη. Θέλει ο Χρήστος. Το γούρι μου και σε ματ, η Κάρμεν. Δεν έχω πολύ καλό feeling για σήμερα το βράδυ, να σας πω την αλήθεια. Καλή παραγγελία. Για το αποτέλεσμα, για το ματ και το κόσμο. Για το αποτέλεσμα. Από κόσμο, πώς είναι, ας πούμε. Η προπόληση των εισιτηρίων. Προπόληση. Ναι. Η προπόληση. Καλά, χτες που άκουγα, ναι, μέχρι το μεσημέρι λιγάκι το Ζαΐρ και τα λοιπά. Όλα δείχνουν ότι θα είναι κατάμεστη. Ναι. Ωραία. Δεν πρέπει να έχει, ρε Κώστα. Πρέπει. Δεν πρέπει να έχει. Πρέπει και καταρχήν πρέπει για την πορεία της ομάδας και τα δεύτερον, εγώ βλέπω σαν δεύτερο το γεγονός ότι έχει δύο μήνες ο κόσμος να πάει στο κήπεδο. Mm. Αλλά θεωρώ για την πορεία και μόνο της ομάδας θα πρέπει να γεμίσει το κήπεδο σήμερα. Σωστό. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Καλή δύναμη και να μας αντέχετε όλους εμάς τους τρελούς. Και παίζει και με καλή ομάδα, έτσι. Ναι. Σας αντέχουμε, ρε, εσύ. Τι θες. Μα βλέπει κάθε μέρα ερχόμαστε. Αυτό θα έλεγα. Άμα δεν ερχόμαστε, άμα καμιά μέρα δεν έρθουμε. Εκεί να ανησυχείς. Λοιπόν, άλλα 90 λεπτά έμειναν. Και φύγαμε για τελικό, λέει ο Νιόνιος από τον Μπορντό, από τη Γαλλία. Πραγματικά, λέει, εύχομαι. Ισχύει. Ακούστε λίγο, πραγματικά εύχομαι, λέει, καλή επιτυχία στον ΠΑΟ και θέλω να πάω τον ΠΑΟ στο τελικό. Παιδιά, και εγώ το θέλω τον ΠΑΟ στο τελικό. Εννοείται. Αυτό και μιλάμε σοβαρά τώρα, έτσι. Για πάρα πολλούς λόγους. Θέληση για επαγγελματικούς, γιατί η δουλειά μου είναι στη Θεσσαλονίκη, στο Μετρόπολης και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Οπότε πάρ το από εδώ, θέλεις. Θέλεις να το πάρεις από το ότι αισθάνομαι στα ματσαρίσματα, όπως σας έλεγα φέτος, ας πούμε, στο ματσάρισμα Άρης Πανετολικός. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Πανετολικός 60 φορές να παίξουν αυτές τις ομάδες, 60 φορές να κερδίσει ο Άρης. Οπότε θεωρώ ότι στα ματσαρίσματα. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς, ανάποδα. 40 φορές να παίξει φέτος ο Άρης με τη Λαμία, 40 θα κερδίσει η Λαμία. Μέχει. Θεωρώ φέτος ότι υπάρχουν ματσαρίσματα στην Super League των ομάδων και θεωρώ ότι το ματσάρισμα Άρη ΠΑΟΚ είναι υπέρ του Άρη. Γι' αυτό και θέλω τον ΠΑΟΚ στο τελικό. Μην τρελαθούμε τώρα. Για τους δύο αυτούς λόγους που σας εξηγώ. Πάντως ο Λουτσέσκου. Το λέει και ο Νιούρνης, λέει, γιατί ο Λουτσέσκου κάτι παθαίνει όταν έχει απέναντι, λέει, το μάτσο. Πραγματικά αυτό το δείχνουν τα νούμερα. Οπότε και εμείς βασίζουμε την ελπίδα μας, διότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα 53 εκατομμυρίων και ο Άρης μια ομάδα 24.
Όπως καταλαβαίνετε, πάντως, δεν συγκρίνονται οι δύο ομάδες. Τα ποσοστά του Λουτσέσκου είναι συντριπτικά, παιδιά. Στα... Με το Μάτζιο. Στα κύπελα. Στα κύπελα. Εμείς λέμε για το Μάτζιο. Μάτζιο είναι τελικός. Είναι κυπέλο. Ναι, είναι τελικός, αλλά είναι με το Μάτζιο. Αυτό σου λέει, κατάλαβες. Ναι, αλλά είναι ο θεσμός του κυπέλου. Στον οποίο ο Λουτσέσκου κρατάει τα ενία. Σε νοκάουτ αναμετρήσεις, παιδιά. Με Golden Mike. Σε νοκάουτ αναμετρήσεις έχει 15 στις 15. Θα συμφωνήσω με την ανάλυση που έκανε ο Κώστας. Κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Πάρα πολύ μικρό γαλάζι. Τα ματσαρίσματα είναι υπέρ του Άρη φέτος. Για το αν ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί. Για το τελικό γενικότερα. Γιατί φοβάσαι σήμερα... τον Παναθηναϊκό. Αν μου... Αυτό λέει. Είναι άλλο. Εγώ ναι, τον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν μου φοβάσαι τον Παναθηναϊκό. Αν το γήπεδο. Ναι, μια ομάδα εξάξια. Αν ήταν κλεισμένο το θηρόν σε τούμπα και λεωφόρο, θα σου λέγα άλλα πράγματα. Ναι. Το φάμε τον Παναθηναϊκό, ναι. Είναι καλή ομάδα Παναθηναϊκό. Πώ θα βρεθεί τη μέρα, νομίζω. Ανάμεσα σε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό σε αυτά τα παιχνίδια. Εξασμένο και ο Παναθηναϊκό. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην φοβάται κάποιος τον Παναθηναϊκό. Ω, ναι, δεν στο ειρωνεύτηκα. Σε ρώτησα αν αυτό λες. Ναι, αυτό λέω. Okay. Ναι. Φυσικά. Μα, παιδιά, πρώτο τώρα... βήμα σήμερα, δεύτερο βήμα σε 6 του μηνός. Έτσι. Νομίζω. 6 του μηνός. 6 ο ΠΑΟΚ. 5 ο Άρης. 6 ο Άρης, αν δεν κάνω λάθος. 6 ο Άρης. Άκουγα χθες τα παιδιά που λέγανε ναι. Εντάξει, okay. Πώς το λέγανε, αναμονή μέχρι τις 6 του μηνός για να γιορτάσουμε κτλ. Έχει 15 μέρες, 20 μέρες πρέπει. Και ναι. Να σας πω και ένα ωραίο έτσι που δένει την πόλη. Ναι. Γιατί έχουμε και Final 8 στο μπάσκετ. Ωραίο κλίμα βλέπω εκεί. Α, μπράβο, πετάνε μαζί Άρης και ΠΑΟΚ. Εκτός αυτού. Πάντα. Δηλαδή ναι. Στην αυτό είναι ωραίο. Έτσι. Γιατί οι παίκτες συνήθως είναι επαγγελματίες, γνωρίζονται και από άλλα. Εγώ, ας πούμε, που ήμουν από νωρίς το παλέ, όταν βγήκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ήταν. Νομίζω ο Μακίσικ. Πώς το λένε, ο Μακνής. Ο Μακνής. Είχε μια συνομιλία με τον Μάνι Μπέιτς, τον δραματία του Άρη. Και μια έτσι ένα αγκαλιασμό μπορούμε να πούμε. Οι παίκτες έχουν οριστεί και από κολεγιακά πρωταθλήματα, ξέρω εγώ, από άλλες ομάδες στην Ευρώπη που έπαιζαν και τα λοιπά. Έχουν μια άλλη σχέση. Οι παίκτες είναι επαγγελματίες, σου λένε για όσο κρατάει το παιχνίδι, είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε αντίπαλοι. Δεν έχουμε να γνωρίσουμε τίποτα. Ωραίο είναι αυτό. Μα και να μην γνωρίζονται, ξέρουν ένα τον άλλον, ξέρουν την αξία ένα του αλλού. Τώρα ο Μπέιτς τραυματίστηκε, δεν θα πα να πει ένα. Το αεροπλάνο πόσο θέσεων είναι. Όχι, γιατί θες να πας. Όχι, και ύψος. Θέλω να δω. Δηλαδή είσαι η εταιρεία, ρε παιδί μου, και έρχεται η Καϊάρης. Ναι, ναι, ναι. Και σου λένε, ας πούμε, πάω Κρήτη, έτσι. Και μετά από 5 λεπτά σκάει και ο υπεύθυνος της Sky ΠΑΟΚ. Πάμε Κρήτη. Δεν έχει 150 θέσεις στο αεροπλάνο. Πώς τους βάζεις να κάτσουν. Έχει τα τσάρτερ και παραπάνω. Εγώ αν ήμουν πάλι ως εταιρείας θα τους έβαζα ανακατωμένους. Μαζί. Καλό. Ο ένας δίπλα στον άλλο. Εκεί θα σου πω, ο Λιόπουλος έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ. Ο Σλαφτσάκης. Δηλαδή έχει παιδιά που έχουν παίξει και στις δύο ομάδες. Γνωρίζουν και μετά. Και στον Άρη βεβαίως. Είναι παιδιά τα οποία γνωρίζουν το staff, τους άλλους παίκτες. Εντάξει, αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό. Είναι καλό. Την Πέμπτη, έτσι. Ναι, την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Άντε, καλή. Πέμπτη πρωί, τελικώς. Καλή αρχή, να δούμε και λίγο μπασκετάκι ωραίο εκεί πέρα. Μακάρι. Και μ' αρέσει εκεί που γίνεται αυτός ο θεσμός που έχει καθιερωθεί. Στα τρία ωράκια. Αωράκια. Ναι. Θυμάσαι, ψάχαμε να βρούμε τι είναι τα ωράκια, τι είναι εκείνα, τι είναι τα άλλα. Θυμάσαι, τα ωράκια ήταν. Πάλι το ξέχασα να σας πω. Ήταν εξάδελφος μακρινός του Κορακίου. Μπράβο, κάτι τέτοιο style. Ναι. Ναι. Πετάμε ψηλά. Αυτό. Η Γεωργία λέει: ρε παιδιά, σήμερα έπρεπε να βάλετε την Τζουτζούκα και τον Τζουτζούκο. Μωρέ, αυτό δεν είναι ερωτικό τραγούδι. Είναι ξενέρετε. Είναι για να γελάμε. Δεν δίνει και καλές συμβουλές, ας πούμε την αλήθεια. Γιατί το λες αυτό. Αφού αυτός μόνο αυτός τα κάνει όλα. Πλένει πιάτα, καθαρίζει ψάρια. Δουλεύει, φαίνεται να τα σπίτι. Η κυρία δεν κάνει τίποτα. Μόνο λέει: ταχτυρδί, ταχτυρδί, το Τζουτζούκο μου. Ναι, η κυρία αναλαμβάνει δράση με τα κόκκινα που λες και εσύ μετά. Αυτό δεν το λες τραγούδι. Το αφήνει να εννοηθεί, ρε παιδιά, γιατί ο Τζουτζούκο. Ο Τζούκος είναι τόσο καλός με την Τζουτζούκα, αλλιώς. Γιατί είναι θύμα, ρε φίλε. Καλά, μπορεί να αφήνει να εννοηθεί ότι άλλος μπαίνει στο σπίτι όταν δουλεύει ο Τζουτζούκος. Γιατί αφήνεται να πολλές Τζουτζουκές. Πάμε, ωραία, μια ανάσα. Πάμε. Everybody needs a little time away. I had to say from each other. Τι ακούσαμε κι εμείς, ναι, ρε φίλε. Μου θυμίζει τέλη πάρτι. Όταν χαμηλώνω τα φώτα κτλ. Κάποια πλάκα τώρα υπάρχουν τέτοιοι χωροί να χορεύουν αγκαλιά τα ζευγάρια. Μόνο στα διαγωνιστικά. Αυτό είναι άλλο αυτό, ρε παιδί. Αυτό είναι πολύ pattern. Δεν μ' αρέσει. Πολύ pattern, αυτό που λες. Αλλά τώρα να βγεις να πας σε ένα κλαμπ. Υπάρχουν χωροί που τα. Δεν υπάρχουν. Μπλουσκά, ξέρω εγώ και τέτοια. Δεν είναι κάτι παλιά κλαμπ, κάτι δυσκολία. Και αυτό pattern είναι όμως έτσι πώς το λες. Δηλαδή πα συγκεκριμένα γι' αυτό. Θα βάλει μπλουζ, παιδί μου. Αλλά θα βάλει. Ναι, ναι, ναι.
Χορεύετε. Ξενέρωτο. Πόσο ξενέρωτο μου φαίνεται τώρα. Μπας και πιάσει λίγο εκεί πέρα το βρακολάστιχο. Παναγία μου, τι ζήσαμε. Μέχρι να μας το κόψουν και αυτό. Τι πείνα ήταν αυτή που περάσει η δική μου γενιά. Πολύ μεγάλη, Κώστα μου. Και όχι μόνο δικιά σου. Ε? Και όχι μόνο δικιά σου. Έπιασε και σένα. Δεν έπιασε, ρε φίλε. Έπιασε λίγο. Καημένα. Τον πήραν τα σκάλια. Σε καταλαβαίνω. Σήμερα έχει η γενέθλια μου, άναψε εδώ πέρα το εργαλείο. Ποιος λέτε, ποιο αργανάκι του Μετρόπολης τρελό έχει σήμερα γενέθλια. Αργανάκι τρελό. Αργανάκι τρελό. Στράζανε, φίλε. Όχι. 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 Ψαρό. Ναι. Έλα. Ο οποίος ήταν, φαινόταν το άγχος του εχθές, ναι, από 200 χιλιόμετρα. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, 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 ήταν στούντιο. Μιχάλης Σουσαρόπουλος, έχετε γενεθλιά του σήμερα, το πουλάκι μου. Να είσαι γερός, Μάικ. Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Πολύ, 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 πολύ. Πραγματικά Στελίτσα. Τα καλύτερα. Είναι και νιόπαντρος. Άιντε, βούρι μηχανές. Αγίου Στελίτσα, Βαλεντίνου. Η Στελίτσα είναι νησιά μου. Η Λαλιά. Λαλιά είναι το σωστό. Ωραία, πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χριστός. Ο Έλπι λέει, εγώ είμαι υπέρ του δημάρχου. Να μην φοράνε καθόλου στρίγκλι. Αυτό είναι μια ωραία. Να απαγορευτούν. Το προχώρησε αυτό το τέρμα. Καλό ήταν αυτό, πολύ ωραίο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τον Αντώνη. Μια πολύ χαρούμενη καλημέρα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα από τον Γιώργο. Μπουτίκ φρούτων λαχανικών είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα στο Μαρίνο. Το τρελό το Ηρακλάκι. Έχουμε βόλυμη στη Super League 2 σήμερα. Ο Μακεδονικός, κύριε Ανδρώνη, σφίξαμε λιγάκι. Πάμε στον πρωτοπόρο, Λεβαδιακός σήμερα. Σήμερα. Στην έδρα. Δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο παιχνίδι. Βέβαια, ιστορική Λεβαδιά. Ναι. Ο Μακεδονικός όμως νομίζω ότι μέχρι στιγμής φέτος έχει καταφέρει αυτό που ήταν ο αρχικός του στόχος. Δεν ξεχνάμε. Να καθιερωθεί στην κατηγορία. Σαν πρώτη παρουσία μετά. Πρώτη παρουσία, βέβαια, παιδιά. Θα είναι χωρίς Ραμίρες και Μπουλάσοβιτς οι πράσινοι και πάνε και το καλύτερο. Να μάθει την κατηγορία καλά και μετά να κάνει το μεγάλο. Πάμε στη δεύτερη παρουσία μετά. Άλμα. Όντως. Απόλλων Πόντου Ηρακλής. Ο καλός ο Βέλεθ Κωστάκη λέει τους έχει όλους τους στόπερ του Άρη. Ο καλός ο Βέλεθ για πρωινό. Συμφωνώ απόλυτα. Ιδέες. Και συμφωνώ και για τον καλό Ρόζ, να ξέρετε. Θα τον δείτε και τον καλό τον Ρόζ. Αυτό το δίδυμο νομίζω, δηλαδή θα είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια. Άντε βγάλε τον εσύ τον Βέλεθ τώρα από την ομάδα. Ναι, δεν γίνεται τώρα. Τώρα θα σου λέω. Άντε βγάλε τον τώρα, έλα, εσύ βάλε τον Φαμπιάνο. Ποιο είναι το Φαμπιάνο που τον θέλει ο Πάο, ξέρω εγώ, λέει ο Ραπτόπου. Τώρα τον θέλει ο Παναγιώτο. Βγάλε τον τώρα. Βγάλε τον. Βγάλε τον τώρα. Ο ίδιο ο Άκης ο Μάτιας το παραδέχτηκε στην ένταξη τύπου. Είπε μα έλειψαν Μάνου και Βέλεθ. Ναι. Καλά, ο Μάνου πάρα πολύ και φαίνεται κιόλα και ο χρόνο συμμετοχή στο παιχνιδιό. Καλά κάνει χθε, παιδιά, δύο πάσει. Κάθε φορά που παίρνει περισσότερο χρόνο, χθες έπαιξε 70 λεπτά. Ναι. Η πάσα εκτός από τον γκολ, για μένα η πάσα του πρώτου μηχρόνου. Στο Ζαμόρα. Ναι, εντάξει, με εξωτερικό φάλτσο τώρα. Στο Σαβέρι. Στο Σαβέρι. Ναι. Ο άλλος βέβαια το πιάσε όρθιος, δηλαδή έκανε το μάτι της ζωής του στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε στην Ελλάδα, ο Τσάβες. Αλλά η πάσα που αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς, γιατί εγώ δεν σας έχω πει την ιστορία με τον Στεριάκη, τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Ναι. Τον οποίο τον ξέρω από μωρό εγώ. Πώς το έπαθες πάλι αυτό. Ήμουν πάρα πολύ φίλος και είμαι βεβαίως με τον Μπαμπίνο, τον μπαμπά του. Ένα κριτήκαρο φοβερό, παιδιά. Κάναμε πάρα πολύ παρέα, δεκαετία του 90. Και πηγαίναμε συνέχεια στο σπίτι, διότι ο Μπάμπης ήταν και φοβερό μάγειρα. Με κριτική κουζίνα, παραδοσιακή. Είναι κανονικό κριτήκαρο ο μπαμπάς. Βέβαια, ο μπαμπάς του Στεριάκη, να ξέρει. Δεν θυμάμαι. Πολύ ρακή, άκου. Πολύ ρακή. Μα πολύ ρακή. Μα παίζαμε μπάσκετ με τον μπαμπά του. Παίζαμε μπασκετάκι και υπήρχαν και μέρες που στο κήπεδο έφερνε και ένα πενταράκι. Να σε τα δούμε λίγο μετά. Πηγαίναμε να παίξουμε μπάσκετ. Οπότε αυτό το παιδί το ξέρω από μωρό, από μικρό. Ξέρω τα πρώτα του βήματα όταν ήταν 10-12 ετών, που έκανε τα πρώτα του βήματα σαν τερματοφύλακα. Ο μπαμπάς που το πάει εξής προπονείς, γιατί έχει δύο μπαμπάς. Έχει καταλάβει ο μπαμπάς ότι το παιδί το έχει, ρε παιδί μου, κάτι έχει. Δηλαδή αστράφτει το μάτι του και το πηγαίνει. Εσύ προπονείς από εδώ, από εκεί, στις ομάδες. Δηλαδή μέχρι και τη Λεύσκη Σόφια, ας πούμε, αυτό τον πήγε με το αυτοκίνητο. Μ' αρέσουν αυτές τις ιστορίες. Ναι, και είναι ένα παιδί το οποίο έχει ταλεντάρα είναι. Στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή ήταν να πάει, αλλά μάλιστα είχε ζητήσει πάρα πολλά η Λεύσκη. 1,5 εκατομμύριο νομίζω πριν από 6-7 χρόνια. 5-6, που ήταν πιο νέος. Αυτά με τον Στεριάκη. Δεν κατάλαβα χθες γιατί δεν έβαλε το Στεριάκη. Το Τζακμάκι του Ατρομήτου. Α, ναι. Ο οποίος το ξέρω πραγματικά από μωρό γιατί ήταν δίπλα πόρτα. Ναι, και εγώ από μωρό το ξέρω έτσι, το παιδί. Όταν απλά τα βλέπεις αυτά τα παιδιά έτσι προχωράει. Δεν κατάλαβα τι έγινε χθες. Πώς, ας πούμε, σε τέτοιο σοβαρό μάτσο ο κύριος Πετράκης. Δεν βάζει το Στεριάκι που κάθεται κάτω από τα ποκάρια και παίζει για πρώτη φορά ο καλός βέβαια. Καλός. Ο τερματοφύλακας είναι. Έχει παίξει και κόπα Λιμπερταδόρες. Καλός. Πέρυσι και πρόπερσι, δηλαδή. Καλός τερματοφύλακας. Από την Αργεντινή. Κάτι είδε. Κάτι είδε, λες. Μπορεί να είδε. Πάντως, για να αφού πάμε Αγρίνιο,
Να πούμε, παιδιά, την αλήθεια. Εγώ στρεσαρίστηκα ακούγοντας και τον Μιχάλη και τον Γιώργο. Δηλαδή, ο Άρης φάνηκε ότι έβγαλε πάρα πολύ άγχος. Ναι, στην αρχή. Στην αρχή. Ναι, στην αρχή μα μου το μετέδωσαν. Πώς να σου το πω. Μέχρι το 15 ήταν δύσκολο ο Άρης. Μέχρι το 15, επαναλαμβάνω. Έτσι. Φάνηκε, ναι, 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 ρε παιδί μου, το πόσο πραγματικά το θέλανε και αυτό τους βγήκε ανάποδα στην αρχή. Το είδε ο Πετράκης, γιατί μην τα λέμε. Είναι έμπειρος προπονητής ο Πετράκης. Και ο Μάντζιος το είδε, γι' αυτό και νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο, ποια ήταν η διαφορά. Η διαφορά ήταν ότι γυρνούσε λίγο πιο πίσω ο Βερστράτε και ο Νταρίδα. Γιατί ήταν μόνη τη η άμυνα του Άρη εκείνο το πρώτο 15 λεπτό. Δεν έκανε καλό παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, Νταρίδα. Όχι, δεν έκανε. Στο πρώτο ημίχρονο δεν έκανε. Μετά τι εντολέ που πήρε, μια χαρά πήγαμε. Κοίτα, είχε και τη φάση με Σαβέριο και Μπράμπετ εκεί στο 25-26. Δηλαδή από εκεί και μετά άρχισε λιγάκι να. Τα δύο μεγάλε φάσει έκανε ο Πανετολικό, δύο μεγάλε φάσει έκανε και ο Άρη. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Τρεις έκανε, άρχισε, έκανε και μία με το Μωρό, να θυμάστε. Στο πρώτο ημίχρονο. Για το πρώτο. Στο πρώτο συμφωνώ. Γιατί είναι κεφαλιά του Μπράμπετ, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Ναι. Μπράβο. Η χαλάρη που ήταν και μόνος του. Ναι, που ήταν και μόνος του. Ίσως δεν την περίμενε ο άνθρωπος λίγο εκεί πέρα. Ναι, ναι, μου θύμισε του Τόμας στο Άρης ΠΑΟΚ. Που λέει έρχεται, δεν έρχεται. Κεφαλιά ο Τόμας που ήταν λίγο. Δεν ήταν σε καλή θέση. Και άψυχη σχεδόν. Αυτά από το παιχνίδι το χθεσινό. Εντάξει, εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι κάπως έτσι θα πάει και το επόμενο παιχνίδι. Κρατάμε και την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Έδωσαν έτσι φοβερό παρόν. Μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Πολύ οικογένεια, πολύ γυναίκα στο γήπεδο χθες. Πολύ γυναίκα, πολύ ωραίες γυναίκες. Και 50 Θεοπάλαβοι Αριανοί. Πού? Ήταν εκεί. Ήταν απέξω. Ήταν. Του Αγρινίου κάτοικοι, δηλαδή ήτανε μπορούν το, να είναι, ναι, φίλοι του Άρη, ήτανε, ναι, να τον αγαπάνε, να έτσι γλυκούλιδες. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Δεν τα κακό είναι τώρα. Ναι. Τι πράγμα είσαι. Μπαίνει ο Κασελάκης μέσα στην αίθουσα. Χθες. Τι έχουμε τα εξής. Χαιρετάει τώρα. Και μόλις τον βλέπουνε. Γιατί με τράφει σε μένα για αυτό. Είναι σωστό πράγμα. Σκυλοκάει, ναι. Ακούστε. Αμηχανία. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Αμηχανία, αμηχανία. Δεν είναι καθόλου καλά πράγματα αυτά. Είναι αρχηγός κόμματος. Έπρεπε να σεβαστείτε ότι είναι ο αρχηγός εκλεγμένος του ΣΥΡΙΖΑ και να τον υποδεχθούν σε μια εκδήλωση μια εφημερίδα η οποία έχει ένα θέμα. Ρε, με ένα πολιτικό πολιτισμό θα έλεγα. Εγώ δεν διαφωνώ με τίποτα από όλα αυτά, να ξέρετε. Έτσι. Ούτε το στυλιτεύω, ούτε. Βλέπετε, δεν στέκομαι. Καλά κάνει όποια εφημερίδα θέλει που δεν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος απέναντι αυτή τη στιγμή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να ψάχνει να βρει κάποιον, παιδί μου, γιατί το σωστό αυτό δεν είναι. Εγώ νομίζω το μήνυμα που ήθελα να περάσει ο Κασελάκης, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, είναι ότι υπάρχει. Δηλαδή, αυτό ήταν το επικοινωνιακό του. Ότι κοιτάξτε να δείτε, μετά το Μητσοτάκη υπάρχω εγώ. Και φαίνεται ότι δεν υδρώνει και πολύ ταυτή του μου όλα αυτά. Θα έπρεπε. Γιατί ήξερε εκεί που θα πάει, δηλαδή δεν τον θεωρώ αφελή, να μην ξέρει ότι εκεί που θα πάει θα φάει και τη γιούχα, αλλά θα πάρει και χειροκρότημα. Δεν πήγε σε εκδήλωση του Βελόπουλου. Πήγε σε εκδήλωση του κόμματός του. Ναι, θεωρώ όμως ότι με όλη αυτή τη διάσπαση που έγινε κτλ. Δεν ήταν εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Δεν ήταν, όχι, ήταν τη αριστερά και. Τον Μπονέρα σε ποιο κόμμα. Σε ευρύτερη αριστερά. Ναι, δεν είναι εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, άλλο λέω. Ο Μπονέρα σε ποιο κόμμα είναι. Του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ. Η Αξιόγλου σε ποιο κόμμα τη μάθαμε. Αυτό λέμε, τη ευρύτερη αριστερά. Όχι, σε ποιο κόμμα τη μάθαμε, είπα. Υπουργό που ήταν, παιδιά, η Αξιόγλου. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τεμπονέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Αξιόγλου στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ήταν ο τρίτο. Αλλάζουν τα πράγματα. Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω τι πιστεύω ότι έκανε ο Κασελάκης. Η εφημερίδα των συντακτών ποιανού είναι. Έκανε δυναμική. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έκανε ήταν παράσταση. Μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά. Η αυγή είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Η αυγή είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αριστερή. Το συντακτό. Άρα μα δουλεύετε τώρα, πρέπει. Είναι πώ λέμε, ρε παιδί μου. Μα δουλεύετε τώρα. Δεν μιλάμε. Χειρότερα δηλαδή. Ναι, μπράβο. Πώ λέμε πρώτο θέμα καθημερινή. Μπράβο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Κατάλαβε. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εφημερίδα των συντακτών, η αυγή. Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι η αίσθησή μου είναι αυτή. Ότι του είπε εδώ είμαι και αφού ψάχνετε ποιο είναι μετά το Μητσοτάκη. Ποια είναι η αίσθησή σου. Ξεχάστε το. Εγώ είμαι. Ποια είναι η αίσθησή σου γιατί του απάντησαν. Μα τον πιστεύω ότι το ήξερε. Ναι, τι του απάντησαν, ποια είναι η αίσθησή σου, ρωτάω. Έκυνα, Στέφανε. Ότι θα πάμε μέχρι τέλους. Πάμε στον επόμενο πράγμα. Ότι μέχρι τέλους θα πάμε έτσι. Περαστικά, πάμε. Να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, αφού σας πω ότι μαζί μας είναι η Fibran. Κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Μάλιστα, η μόνη από τις λίγες, μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, που παράγουν όλα τα υλικά ξηράς δόμησης. Ξηρασμένη πολυστερίνη και πετροβάμβακα Fibran και ο Ναυαρχίδες. Με αυτά χτίζουμε την ενεργειακή ασπίδα της Fibran, η οποία μας βοηθά να εξοικονομήσουμε σε λογαριασμούς, σε σπατάλη ενέργειας και σε λογαριασμούς, αν το πάμε στο τέλος, ρεύματος, αερίου, ακόμη και πετρελαίου.
Δεν κάνουμε τίποτα αν δεν μονώσουμε σωστά το σπίτι μας. Όλες οι, λεπτομέρειες στο 811.000 είναι δωρεάν η γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης και στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.fibran.gr όλα τα προϊόντα, όλη η γάμα προϊόντων. Δελτίο ειδήσεων με τον Άρη Παναγιωτήδη και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Just say I love him. I've loved him from the start. And tell him how I'm yearning to say what's in my heart. Just say again. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Mesdames et messieurs, εδώ είμαστε στο Μετρόπολης με την Σμαράγδα, τον Άρη, με το κορίτσι μου στείλε τραγούδι. Χτύπα και μια μπρενταλή το ρόλο Αλόνε Μάι. Το θέλω σωσίμο όμως. Ναι, βέβαια. Εμένα μου το έστειλε το κορίτσι μου. Αυτό λέει, βάλ το λέει να τα ακούσεις. Δεν είναι σκιάδικο, γιατί όλα Αλόνε Μάι με αυτή τη δουλειά. Γιατί πράγμα είναι. Ένας και μικρό επεισόδιο. Ένας και μικρό επεισόδιο. Βαρβαρούλα μου. Λοιπόν, αφιερώστε, εγόμαστε, λέει ο άλλος. Ναι, μωρέ. Ψάξτε την έτσι και τα λοιπά. Καλημέρα, Μαρία μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Μάικ, καλημέρα στα παιδιά, όλα τα πρωινά στα μηνύματα. Καλημέρα, Στεφό. Καλημέρα, Γιάννη μου, επίσης και Φώτη. Μια, πολύ ωραίες καλημέρες. Ωραία. Καλημέρα. Έχει μια ρομαντική αχλή. Τα παιδιά κινούνται λίγο πιο ήρεμα, βλέπω, σε όλα τα θέματα. Να μας επηρεάζει. Βέβαια. Ο Βαλεντίνος έτσι. Όσο και να πεις, να σας πω κάτι και γιατί να μας επηρεάζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, μια ζωή καλό την είναι, έχουμε. Ναι. Ευκαιρία για γιορτή, όποιος θέλει. Πάρ' το κι αλλιώς. 365 μέρες έχει χρόνος. Μια έχουμε εκεί αφιερωμένη. Γενικώ, το mood. Το mood. Τα αγαπάμε τα κορίτσια μας, τα αγόρια μας κάθε μέρα. Έτσι ακριβώς. Και ούτε και χρειάζεται κανείς να χώνεται επειδή δουλεύει και δεν μπορεί να το ζήσει και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Γιατί εκεί μπαίνει το έλα μια μέρα είναι. Οκ, ναι. Okay, σιγά τα αυγά. Όπως ο Κωνσταντίνος από την Πρέσια, που θα το πάω ανάποδα το μήνυμά του, για ναι, να μην χαλάσω κλίμα. Έλα, μωρέ, όπως, πάρε το κανονικά, όπως το λέει ο άνθρωπος. Ναι, είπα να πω για τον Άγιο Βαλεντίνο. Τέλος, κορίτσια, λέει, μεγάλη μουφα ο Βαλεντίνος. Εμείς οι αυθεντικοί γιορτάζουμε όλες τις μέρες ναι, του χρόνου. Ναι. Καλή συνέχεια, ο Κώστας από την Πρέσια. Ο Μάικ από Γερμανία αλλού το πάει. Θέλει να αναφερθεί, καταρχάς μας καλημερίζει με 2 βαθμούς. Μπορούσε μέχρι γκλάπ. Καλημέρα στο φιλό. Να αναφερθώ λίγο στο κύκλωμα διακίνησης 60.000 χαπιών ντόπινγκ με διεθνή διασύνδεση πάει και έρωτας. Ένωση ενόψη, λέει, των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Τι έστω τώρα. Συγγνώμη, αυτά είναι για τους αθλητές ή για τους θεατές? Γιατί πολύ ελεύθερα τα βλέπω. Τι 60.000 διακίνηση. Να πω ότι γίνεται μια κουβέντα. Γιατί εγώ αρπάζω αυτό που λέει ο Μάικ για να πω ότι γίνεται μια κουβέντα να πάμε σε αγώνες στους οποίους θα επιτρέπεται το ντόπινγκ. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αλλά οι πρώτοι, να ξέρετε ότι μέσα στην δεκαετία αυτή την τρέχουσα, οι πρώτοι αγώνες που θα διοργανωθούν ελεύθερα από ντόπινγκ κοντρόλ θα διοργανωθούν. Τώρα αυτό θα μου πεις είναι, θα έχει κάποιες προδιαγραφές στο τι ακριβώς θα μπορείς να το πάρεις. Γίνεται και τα ρεκόρ. Μπαίνει στην ίδια συζήτηση με τα ελαφριά ναρκωτικά, αυτό που λες. Mm. Δηλαδή, μήπως πάμε σε μοντέλο Ολλανδίας, αν τα αφήσουμε ελεύθερα. Ίσως ξέρω εγώ και οι γιατροί κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Λες, και δεν έχουμε παιδιά να πέφτουν στα γήπεδα σε ηλικίες 20-25 χρονών κτλ. Νομίζω το βάζω σε αυτή την κατηγορία. Αλλά να σας πω ότι το ντόπινγκ, ξέρετε, υπήρχε από την αρχαία Ολυμπία. Τι μπορείτε να δηλαδή. Δεν τρώγανε καμιά φασολάδα, ας πούμε. Είχαν πάρα πολλά. Μέλανο ζωμό. Είχαν πάρα πολλά κόλπα. Τι. Είχανε. Τρώγανε καμία φασολάδα. Για τούρμπο. Φεύγανε τούρμπο. Αριθμούμενοι ήταν οι άνθρωποι. Τρώγανε καμία φασολάδα. Σοβαρά τώρα. Στα αρχαία λέει έχει τέτοια. Εμείς δεν είμαστε και στη Λατινική Αμερική να έχει, ξέρω εγώ, φύλλα κόκας και τέτοια. Δεν είναι τίποτα εδώ. Ελιές και δάφνες είχε. Άκου λίγο. Αέρας ο άλλος έχει. Σταμάτε, γυρνούσε και ανάποδα στη μούρη του αντιπάλου και αντιγιά. Βρώμησε λίγο η κούρσα. Τι πράγμα.
Ακούστε λίγο τώρα. Μυρίζει το ρεκόρ. Καταναλώνεται πολλά σίκα. Σίκα. Πολλά φρούτα, γιατί το ζάχαρο. Μεγάλη κέντρο ζαχάρου, αυτό που λέμε κι εμείς οι βατάνδρακες. Ενέργεια. Έτσι. Α, ένας ωραίος. Κλαίω. Ναι, υπήρχαν και ψηλοιατρικές επεμβάσεις κτλ. Έχει και άλλα. Καταναλώνανε, λέει, φυτικούς υδατάνθρακες, τέλος πάντων. Ποιοι μου, οι αρχαίοι. Οι δρομείς. Εμείς δεν έχουμε τέτοια. Και είχαν, λέει, πλημμύρα ζωικών πρωτεϊνών με τη μορφή βοήου κρέατος. High protein που λέμε εμείς εδώ πέρα, αυτά που παίρνουν τα κρεατινίνες. Πατσάς λέγεται τώρα. Κρεατινίνες, ρε, αυτά που δίνουν στα γυμναστήρια. Α, ναι, κρεατίνες. Ναι. Κρεατίνες, πώς τις λένε, τέλος πάντων. Κρεατινίνη, κάπως έτσι. Αυτό. Ένα δεύτερο βήμα, λέει, ήταν υπερβολική προπόνηση. Ξέρω γιατί. Γιατί η μύση ήταν. Γιατί να δείχνουν την υπερβολική δύναμη, λέει, με την επίδειξη φουσκωτών μειών. Αμπά, από τότε. Από τότε. Φούσκου του κορμί, είχε από τότε. Παιδιά, έχει πάρα πολλά. Τι λες τώρα. Γιατί λέει. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο άλλο πονελό, ξέρετε, λέει, αν γίνεται. Αντί το πινκό τώρα. Ναι, γίνεται. Πώς γίνεται, γίνεται. Γίνεται και θα μα βγει επίση, γιατί τώρα είναι στην Αμερική. Ένας εκ των γιατρών της Εθνικής Ομάδας, ο οποίος έχει και όλα σε αυτό το θέμα παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια. Ναι. Και μου μιλούσε πριν από δύο εβδομάδες για αυτήν ακριβώς την ιστορία για τον ντόπινγκ. Πόσο κακό είναι, γιατί στον ορισμό συμπεριλαμβάνονται ακόμη και ηρεμιστικά όπως και διουρητικά. Να πούμε, αθλήματα ισχύως όπως και αντοχής, όπως ελεύθερα αθλήματα, κολύμβηση, ποδηλασία, είναι εκείνα κυρίως που παλιά εμπλέκονται στο ντόπινγκ. Εγώ δεν βάζω τον ντόπινγκ, παιδιά, μαζί με τα ελαφριά ναρκωτικά. Όχι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Άλλο είπα. Είπε ότι θα επιτρέπονται κάποια. Ναι. Η συζήτηση, δεν θα είναι, λέω, ανεξέλεγκτο, δηλαδή πάρε ό,τι θες. Ναι. Αυτό. Θα μπορείς να βρεθείς με συγκεκριμένα σκευάσματα. Καμία σχέση με τι είναι το ένα, το τι είναι το άλλο. Ναι, okay, thanks. Αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε. Δεν. Θεωρώ ότι αντιτίθεται και στην ηθική του αθλητισμού το ντόπινγκ. Και επειδή είπε η Σμαράγδα αυτά που είπε, υπάρχουν και φυσικοί μέθοδοι να το πάρει στον. Φυσικές μέθοδοι, μάλλον. Ναι, κοιτάξτε να τώρα, το πάρει στον εαυτό σου. Ο Αριστοτέλης, λέει, τον 4ο αιώνα π.Χ., παιδιά, γιατί το συνεχίζω, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Περιγράφει, λέει, την παραμόρφωση του προσώπου των αθλητών που έμοιαζαν πλέον, λέει, με ζώα λόγω της ειδικής δίαιτας την οποία υποβάλλονταν για αύξηση της μυϊκής μάζας. Τότε τα είχαμε τα κόλπα. Και εγώ δεν ήξερα ότι ο ρήπος. Βλέπει μηνόταυρος. Α, τι. Είσαι εσύ ένας. Πόση αλήθεια έχει αυτή η μυθολογία εκεί μέσα. Η ρωμαϊκή εποχή δε το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Ο υδρότας των αθλητών, λέει, ανάμεικτος με τα λάδια που αλήφονταν και με τη σκόνη της παλέστρας, πουλιόταν σαν βάλσαμο και καλλιντικό και αφροδισιακό. Γι' αυτό δεν είχαν πολλά. Από αυτά που εκρίνανε. Πού να μπουν αυτοί. Ήταν, λέει, ο περίφημος ρήπος. Από εκεί έχουμε το ρήπο. Με ύψιλον. Με ύψιλον. Ναι, παιδιά. Είχαμε τις υπερβολές δεδρολίβανα, θερμαντικά. Μήπως μπορεί να έχω τον υδρότα του Βέλεθ, παρακαλώ. Τον υδρότα του Βέλεθ, λέει ο τρελός. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή είναι δυνατόν. Εντάξει. Έχει, παιδιά, δεν ξέρω. Πάντως γίνεται, Γιάννη, στο ελληνικό πρωτάθλημα γίνεται κανονικά, δειγματοληπτικά. Έλεγχος ντόπινγκ. Προφανώς και γίνεται. Είμαστε κύριοι. Είναι ακριβό για να γίνεται σε όλους. Γιατί γίνεται δειγματοληπτικά. Μάλλον. Λες, εργαστηριακά, ποιος ξέρει. Πάντως είμαστε λίγο υποκριτές ο σύγχρονος κόσμος. Ότι. Το έχουμε ζήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Που όταν θέλουν να μετάσχουν, ας πούμε, σε Ολυμπιακούς και τα λοιπά, μας λένε ξεχάστε το. Άμα μας θέλετε, ντόπινγκ δεν έχει σε εμάς. Και το δεχόμαστε. Έγινε τέτοιο πράγμα. Πρώτη φορά το ακούω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες δεν είχε αντιντόπινγκ κοντρόλ, λες. Στους Αμερικανούς μόνο. Στους United States of America. Εγώ αυτό ξέρω. Εκεί έχω μείνει. Λάθος δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν υπήρχε μεγάλο δώρο. Δεν αυτό. Υπήρχε. Θα υπήρχαν ενστάσεις και θα είχαμε αφαιρέσεις μεταλλίων. Ναι, αν κάποιος αθλητής, όταν δεν δέχεται να κάνει doping control, να ξέρει ότι αν πήρε μετάλλιο, του το αφαιρούν. Αν δεν έρθει καθόλου, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ας με βοηθήσει το ακροατήριο, γιατί νομίζω ότι δεν είμαι λάθος. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι οι μύθοι που ξέρει για τους Αμερικανούς. Γενικώς. Ότι αυτοί είναι. Ξέρω εγώ. Είναι άλλωστε ακόμη ένας μύθος. Και νομίζω ότι είχαν πάει και σε μια τακτική του να μην έρχονται μεγάλα ονόματα για αυτό το λόγο. Θυμήσου λίγο την Griffith. Του NBA κτλ. Στον μπάσκετ και. Θυμήσου την Griffith Joyner. Για μπάσκετ λέω, Florence. Α, για μπάσκετ λες. Νόμιζα για αγώνες, Μαράγδα, γενικώς. Για μπάσκετ, ναι, αλλά για νόμιζα το μπάσκετ, για τους NBAers και όλους αυτούς. Εντάξει, άλλο, δεν το ξέρω. Χθες, λέει ο Αλέξης, πιάστηκε πάλι υπαρχηφύλακας για διακίνηση ναρκωτικών, προστασία και εκβιασμούς. Δυστυχώς, Κώστα, λέει, πολλαπλασιάζονται οι διεφθαρμένοι στο σώμα της αστυνομίας.
Ήθελα να ξέρω, λέει, αν αποτάσσονται ή πέφτουν στα μαλακά με καμία ΕΔΕ. Ο νόμος πρέπει να είναι αμήλυτος προς παράδειγμα αποφυγής. Για μια περίπτωση μπορώ να σου πω, που θυμάμαι πριν από χρόνια στην Καστοριά, κάπου εκεί στη Φλόρινα, είχαν πιάσει ένα κύκλωμα, όπου ήταν αρχηγός αστυνομικός, ο οποίος είναι ακόμη μέσα. Και αυτό πρέπει να έχει καμιά 7-8 χρόνια. Δεν νομίζω να γίνονται ΔΕ όταν αποδεικνύεται στο ακροατήριο ότι ο αστυνομικός είναι όντως μπλεγμένος σε κυκλώματα ανάλογα. Δεν φεύγουν με ΔΕ. Απλά πρέπει να τελεσυδικήσει, νομίζω. Είτε, υπάρχει πειθαρχικό δίκαιο. Ωστε? Υπάρχει πειθαρχικό δίκαιο αστυνομικού υπαλλήλου. Άλλο αυτό που λες. Ναι. Και άλλο να σε πιάσουν, ας πούμε, σαν αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης. Ναι. Κατάλαβες. Εκεί δεν υπάρχει κανένα πειθαρχικό δίκαιο. Εκεί πας κατευθείαν στη δικάσιμο και εκεί αποφαίνεται η δικαιοσύνη. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Υπάρχουν παραπτώματα τα οποία επισύρουν την πειθαρχική ποινή της απόταξης απευθείας. Απευθείας. Α. Πράξη δηλωτικής έλλειψης πίσης αφοσίωσης. Πράξη που απολυμπεύουν άμεσα ή έμεσα την νόμιμη τάξη. Πράξη βασανιστήριου και πράξη προβλητικές. Μπορεί όμως αν δικαιωθεί. Συμμετοχή σε απεργία οποιασδήποτε μορφής. Δεν τα ξέρω αυτά, αλλά αν δικαιωθεί. Είναι... Ναι. Τα κοιτάμε πίσω, οπότε συνήθως σου βάζουν σε διαθεσιμότητα μέχρι να. Η χρήση ναρκωτικών ουσιών και τάση για σύστολη κατανάλωση αλκοόλ. Έχει διάφορα. Έχει και τέτοια. Η Ελένη στέλνει ένα πολύ ωραίο του Βαλεντίνου. Μια κούπα λέει που θα πουλήσει πολύ σήμερα. Μου στέλνει μια κούπα καφέ άσπρη και γράφει πάνω. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που θα ήθελα να ροχαλίζει τόσο δυνατά δίπλα μου. Άρη Λέλη. Λέλη, μπηχτή είναι. Πάντως, παιδιά, να πούμε στην ερώτηση αυτή που έκανε ο φίλος. Ναι. Η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος που τιμωρείται με ποινή αργίας ναι. επισύρει την απόλυση εάν κατά τελευταία πενταετία ο υπαίτιος τιμωρήθηκε τελεσίδικα έτσι. Είτε με αυτή είτε με δύο ποινές αργίας με πρόσκαιρη παύση. Άιτε και λεπτομέρειες. Ανούλα, καλημέρα στην Ανούλα μας. Ναι. Την Τερζή, καλημέρα στα φιλαράκια μου. Εκτός από τον έρετα, υπάρχει και αυτή η αγάπη και σας εύχομαι να τη ζήσετε. Και μας έχει φοβερές φωτογραφίες με γιαγιάδες και παππούδες με τα εγγονάκια τους. Ναι, καλά, εννοείται. Ναι, είναι κάτι ασύγκριτο, δεν το ζήσαμε, δεν το ξέρουμε. Αλλά ακόμα από ό,τι ακούμε. Μικροί είμαστε ακόμα, ρε παιδιά. Ναι, από ό,τι ακούμε, μας λένε ότι είναι άλλη φάση. Έτσι. Έτσι. Ο Αιγύπτιος είχε 500.000 ευρώ σε ελληνική τράπεζα. Ο δολοφόνος. Υπάρχει θεματάκι εκεί, έτσι. Υπάρχει ναι, ψωμάκι, νομίζω. Και ο δολοφόνος του Καρνέση, της Καρνέση, μάλλον. Του καπετάνιου και του CEO της εταιρείας είχε 500.000 ευρώ στην ελληνική τράπεζα και διακίνησε και 1,5 εκατομμύριο ευρώ από ελβετικό λογαριασμό. Τώρα εδώ τι γίνεται, θα μάθουμε εμείς κάποια στιγμή τι έγινε με τον 76χρονο Αιγύπτιο δράστη του τριπλού φωνικού. Πάντως 500.000 ευρώ εμείς που δουλεύουμε, ας πούμε, μια ζωή. Αποκλείται να δούμε έτσι. Καλατολάθηκε. Σε τράπεζα. Μάλλον κάτι λάθος κάναμε. Να έχεις δηλαδή διακινήσει, να έχεις στείλει ήδη 1,5 εκατομμύριο στην πατρίδα. 1,5. Ναι. Και να έχεις και 500.000 στην ελληνική τράπεζα. Το μεροκάμα και να είσαι και συνταξιούχος, δηλαδή να μπορείς να βγεις σε σύνταξη και να θες να δουλέψεις. Δεν βγάζουν αυτά όλα. Τι να κάνει. No sense, λέει. Δεν βγάζουν νόημα. Δεν βγάζουν. Παιδιά, υπάρχει μια τεράστια διαμάχη σε αυτήν την οικογένεια από το που ξέσπασε τελευταία δύο χρόνια πριν. Δεν μας νοιάζει αυτό. Θέλω να πω. Ναι, αλλά δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει, αλλά πρέπει να δρούμε τελικά ποιο ήταν το κίνητρο. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ήταν οικονομικό αυτό που στην αρχή. Δεν ξέρουμε, άμπραβο, ναι. Από αυτό που στην αρχή φάνηκε ότι και καλά τον βγάζουν, τον πετάνε τον άνθρωπο στον δρόμο. Όχι, παιδιά. Και δεν θα έχει να ζήσει. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα εδώ πέρα. 500.000 ευρώ. Μιλάμε για επιστάτη. Μιλάμε για τρελά λεφτά. Γιατρό. Μετά από 20-25 χρόνια δεν έχει βρει τα λεφτά στην τράπεζα. Καλέ! Γιατρός! Όχι επιστάτης. Εννοείται. Άμα γινόμασταν επιστάτες, άμα είναι. Και μια ζωή σου πεταλιούσε εκεί να τη βγάλεις από ωραία καλοκαίρια. Σούπερ, φίλε. Μια ζωή να σε ξέρει όλο το jet set, να έχει γνωρίσει την κοινωνία όλη. Να... Ζωή και κότα. Δεν βγάζει νόημα, ναι, όχι. Ναι, δεν βγάζει. Τόσο εύκολα. Τι έγινε τώρα με τους αγρότες. Έχουμε εικόνα. Πότε σήμερα την απάντησή τους, πότε την περιμένουν. Κοίτα, είναι θέμα μπλόκων και μπλόκων, εγώ θεωρώ. Εκτιμώ ότι κάποιοι. Εγώ χθες πάντως έψαξα να δω αντιδράσεις. Κάποιοι θα. Δεν βρήκατε μία, παιδιά. Ελάτε. Συντονισμένοι. Όχι, αντιδράσεις, δηλαδή ανακοινώσεις. Έστω μια ανακοίνωση, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, εμάς, ας πούμε, αυτά τα μέτρα. Έκαναν δηλώσεις και στο μαξί μου. Έκαναν δηλώσεις. Ο ένας είπε ότι είναι υποκριτική συζήτηση, ο άλλος είπε ότι πήραμε κάποια, δεν πήραμε όλα αυτά που θέλαμε. Εγώ εκτιμώ ότι από σήμερα θα αρχίσει λίγο. Ξέρεις, κάποια θα ενδυναμωθούν, κάποια θα αποψηλωθούν. Αναλόγως που μου φαίνεται της περιοχής στην περιοχή θα πάει το θέμα. Σήμερα, τώρα που βλέπουμε στον Αντένα τα Μάλγαρα, θα προχωρήσουμε σε ολιγόρους αποκλεισμούς δρόμων και ετοιμάζουμε κάθοδο στην Αθήνα. Μας λέει ο κύριος Ρούζιος, ο εκπρόσωπος των μπλόκων των Μαλγάρων. Πάμε στην Αθήνα. Ήτανε, εγώ άκουσα φωνές διάφορες. Άλλοι ήταν ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε τα μπλόκα. Άλλος βγήκε πιο συνενετικός, ότι βήμα-βήμα κάτι πήραμε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, εκείνο που δεν άκουσα είναι ειδικά μέτρα, όχι για όλους τους αγρότες, για τους αγρότες της Θεσσαλίας. Αυτό ήθελα να ακούσω και δεν άκουσα εγώ. Να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν είναι, είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά για αυτούς τους ανθρώπους.
Δηλαδή ο ένας αγρότης, ας πούμε, κάτω στη Πελοπόννησο, το χωράφι του είναι εκεί. Η παραγωγή του είναι εκεί. Είναι άλλο το κίνητρο. Αυτό δεν άκουσα. Θα δούμε. Έχεις δίκιο. Ο Σκυλακάκης πάντως είπε ότι μέχρι εδώ είμαστε. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Ότι δώσαμε και θα το πάμε βήμα-βήμα, ναι, χρόνο το χρόνο. Και από το άλλο θέλουμε κι εμείς. Να ξέρει ο κύριος Σκυλακάκης. Ναι, γιατί γελάς. Για μας ο Βαρέλης. Γιατί γελάτε, παιδιά, δεν κατάλαβα. Γιατί γελάτε. Κοίταξε, ναι. Αυτό το να ξέρουν και οι αγρότες ότι και εμείς έχουμε ζητήματα. Δεν έχουμε μόνο οι αγρότες. Οπότε ο πάτος του Βαρελίου, επειδή είναι ένας για όλους, θέλουμε να ξηθεί για όλους, όχι μόνο για μια όποια και είναι αυτή η τάξη. Αυτό το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόλογό του στη συνάντηση, ότι θέλουμε να έχουμε και κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τα προβλήματα, αλλά υπάρχουν και άλλοι κλάδοι. Ναι, είμαστε κι εμείς εδώ, ναι. Ξέρω εγώ που πρέπει να το δούμε. Δεν πρέπει να το δούμε, κύριε Σκυλακάκη μου. Δεν πρέπει να το δούμε. Και στους αγρότες να το πούμε. Βάση, αυτό. Δεν το ξέρουν και οι αγρότες, ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι. Και ο πάτος είναι ένας. Και είναι και συγκεκριμένος. Δεν είναι σε καμιά ζάπλωτη χώρα. Και για την Ελλάδα μιλάμε τώρα. Τώρα τους έταξε αυτό το 2-8. Για το ρεύμα. Για το ρεύμα. Με κάποιες διαφοροποιήσεις σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε όσους δεν έχουν. Πότε όσοι... ξεκινάει αυτό, 1η Απριλίου, έτσι. Ναι. Σαν ψέμα. 1η Απριλίου. Και δεν ξέρω, θα δούμε, θα μας τα πούνε. Θα γεννήσει η μέρα, θα τα μάθουμε, ναι, από τα μπλόκα έχει, και από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Ωραία, έχει αγροτικό σήμερα. Οπότε πάω στο μήνυμα του Κωνσταντίνου. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Μια εύκολη ερώτηση θα κάνω σε εσάς. Ας πούμε, μαθαίνουμε ότι περίπου θα είναι κάτω από τα 10 ευρώ, από τα 10 λεπτά η κιλοβατόρα. Θα είναι στα 9,3, λέω εγώ τώρα. Κάπου εκεί θα είναι πάντως. Από 9,3 μέχρι 9,8, κάπου εκεί θα είναι. Σε αυτούς που δεν έχουν εξυπρόθεσμα. Okay. Πες ότι τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, τελειώνει αυτό. Πες ότι, ξέρω εγώ, αυξάνεται η παραγωγή από τον ΟΠΕΚ, από τους Αμερικανούς. Και πέφτει για όλους μας κάτω τα 10. Νομίζω γι' αυτό το πήγε στο 2-8. Ναι, τι θα γίνει. Νομίζω μετά. Γι' αυτό το πήγε στο 2-8. Γι' αυτό το πήγε, λες, έτσι. Ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο τα καύσιμα, βέβαια, αλλά ναι, έχεις δίκιο. Ένα σοβαρό. Είναι μια σοβαρή άμυνα. Η κρίση σου, ναι. Είναι σωστή. Νομίζω είναι ότι και ο. Ενεργοβόρος αυτή η διαδικασία της πρωτογενούς παραγωγής. Ναι. Και ο Πρωθυπουργός έχει τους συμβουλάτορές του. Μπορεί να θεωρήσαν ότι η εκτόνωση αυτή θα έρθει σε κανένα δίχρονο. Γι' αυτό και λένε το 2-8, λες. Ναι, και να το προσαρμόζουν αναλόγως πώς θα πηγαίνει. Λοιπόν. Πάω στον Κωνσταντίνο. Σμαράδα, χθες είδαμε έναν κακό μοιραθροπάκι να προσπαθεί να απολογηθεί για το έγκλημα στα Τέμπη. Προσπαθούσε να πιαστεί από την υπουργική ασυλία και να απαντά με ό,τι του έστελναν στο κινητό του. Παροδία. Έτσι λέει, για να χαλάσω το αφήγημα. Ναι. Βαραγιάννη, για τις χαμένες εξετάσεις, λέει, των φοιτητών. Ναι. Εγώ έμαθα, και το βάζει σε εισαγωγικά, ότι τελικά ήταν δολιοφθορά της κυβέρνησης να ρίξει το σύστημα για να στρέψει τα βλέμματα ενάντια στον αγώνα τους για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν το κατάλαβα αυτό. Και ο Κασελάκης τελικά έκλεψε την παράσταση χθες, τους πήρε, λέει, τα φώτα. Κάτσε, λέει, περίμενε. Ή τους τα άλλαξε, λέει, με την εντυπωσιακή είσοδο. Ιρωνικά το λέει, το δεύτερο. Το έμαθα, ναι. Έμαθα. Ναι, το έχει σε εισαγωγικά σου, λέω. Εντάξει, Κουστάκη μου. Okay. Αλλά κοίταξε να δεις πώς το βλέπει ένας υποστηρικτής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί νομίζω είναι ο Κωνσταντίνος ξεκάθαρα. Δεν πειράζει. Ότι ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όπου θέλει, καθένα μπορεί να είναι. Νομίζω το λέει, δεν, ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι, δεν το θεωρώ ότι είναι κακό. Ότι έκλεψε, λέει, την παράσταση χθες. Ακούς πώς το βλέπει. Α, ναι. Ναι, ότι τους πήρε, λέει, τα φώτα ή τους τα άλλαξε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο ότι στη θέση του Κασελάκη προσπάθησα να πάω χθες, θα πήγαινα κι εγώ. Αλήθεια. Βέβαια θα πήγαινα. Συμφωνώ 100%. Εννοείται ότι θα πήγαινα για να δείξω και την κυριαρχία μου και ότι δεν φοβάμαι και να εμφανιστώ σε μια κουβέντα η οποία κυρίως εμένα αφορά από το κόμμα. Διότι είμαι αρχηγός του κόμματος. Ναι, με ψάχνει πώς... κανείς, παιδιά. Με ψάχνει, ναι. Μπράβο. Μπράβο. Το είπε πολύ ωραία ο Άρης. Έτσι θα πήγαινα. Παιδιά, με ψάχνετε. Γιατί είπα, και εγώ έτσι το διάβασα. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Απέναντι στο Μητσοτάκη, στην κυριαρχία του Μητσοτάκη, ποιος? Εγώ». Ναι, έτσι το διάβασα. Και κακώς δεν πήγε ο Ανδρουλάκης εχθές. Και προφανώς είδε και. Κακώς δεν πήγε ο κύριος Νίκος εχθές, σας το λέω ειλικρινά. Προφανώς ο Κασελάκης ήξερε και τη δημοσκόπηση η οποία θα έβγαινε λίγο αργότερα ή λίγο πιο πριν, βασικώς, η οποία ξαναβγάζει δεύτερο κόμμα. Διαφορά ισχύει, βέβαια. Υπάρχει, θα το δούμε και λίγο και αργότερα. Και μετά την κίνηση στη χθεσινή του Στέφανου, νομίζω ότι θα καθιερωθεί εκεί. Γιατί δείχνει μια φοβία ο Ανδρουλάκης να βγει μπροστά στον χώρο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Γιατί αυτά τώρα λίγο πάνω κάτω, λίγο ξέρω εγώ. 17, κάτι πάντως η διαφορά. Καλά, εγώ σου λέω ότι πόσα. Ναι, εισπράττω εγώ. Δεν εισπράττει πάντως το Πασόκ και σε αυτό έχει δίκιο ο Κώστας. Δεν εισπράττει. Δεν εισπράττει, όχι. Όχι, δεν εισπράττει. Ναι. Έχει σταθεροποιηθεί εκεί. Νομίζω ότι ο κόσμος έτσι θα το πάει για λίγο ακόμα. Να δούμε. Να δούμε. Ο Νικόλας λέει: για πείτε και από πού είναι ο Τάσος Τερζίδης, ο μασκοφόρος. Συμμαθητάκι μου. Σχολείο. Μάλιστα. Και από πού είναι. Και μας έχει. Γυμνάσιο πηγαίναμε μαζί στο ένατο. Μας έχει και άλλα ονόματα. Βασίλης Παπαβασιλείου, Στέλιος Φρεδερίκος, Μαγκριώτης. Όπω τι αλάνια τα. Χρήστος Λαζαρίδης, Δημήτρης Μιλωνάς. Ναι, είναι παλιά καραβάνο ο Νικόλας, από ό,τι τον βλέπω και στις φωτογραφίες. Του μπουμπού δεν είπε μόνο.
Τι λες τώρα. Χρήστος. Και στο πήραμε καφέ με αυτούς κάθε μέρα. Στο Σάκι βρισκόμασταν. Και ειδικά με τον Πουπού. Ήταν μια καφετέρια ηρωική στην Όλγας. Απέναντι το Μετροπόλιναν ακριβώς. Ο Σάκης. Ο Σάκης. Απίθανη. Δεκαετία 80 λέμε τώρα, έτσι. Καλά, ναι. Μέσα κιόλας. Ναι, ναι. Στη μέση περίπου. Καλημέρα, ο Καραφλοπίλ. 1η Απριλίου είπε Βαραγιάννη, λίγο θα σκίσουν οι παροχές. Είπαμε, ναι, σαν ψέμα. Το είπαμε. Ναι. Σαν ψέμα. Εμείς, παιδιά, τι θα κάνουμε με τις τριετίες εν τέλει. Με τις παροχές θα κάνουμε. Με τις παροχές δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αλλά όπα. Με τις τριετίες θα κάνουμε. Θα σου πω. Ναι. Από το 25 εμείς. Του Κοσμένου. Ναι. Καλημέρα, εγώ θυμάμαι. Σε δικαιώνει η Αποστόλη. Εγώ θυμάμαι, λέει, ότι οι Αμερικανοί αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας δεν έμεναν στο Ολυμπιακό χωριό. Ναι. Αλλά σε κρουαζιερόπλοιο. Ναι, για να μπορούν να μην δέχονται έλεγχο απροειδοποίητα. Ναι. Ο Λιάκος, γεια σου ρε Λιάκο, Παπακώστας. Λοιπόν, πάμε. Κοίταξε, θα έπρεπε να έχουμε και μια αφέλεια. Ναι. Έτσι, να πιστεύουμε ότι γίναμε μέσα σε έναν αιώνα υπεράνθρωποι. Ναι. Και να σπάνε αυτά τα ρεκόρ, δηλαδή. Καλά, γνωστή και η κούρσα του αιώνα που ήταν ουσιαστικά η κούρσα του ντόπινγκ του αιώνα. Σε κάτι Ολυμπιακού εκεί με Μπεν Τζόνσον, Κάρι Λιούι κτλ. Ναι, και γενικά ρε παιδί μου. 7-8 ήταν το παρισμένο, όπω αποδείχθηκε αργότερα δηλαδή. Ο Χρήστος. Να διαβάσω λίγο το ηλίγιο, γιατί το άφησε στη μέση. Να το διαβάσει. Στα σοβαρά, λέει, από χθες λέει δύο πράγματα με εξόργησαν. Πρώτον, λέει, η δήλωση Φλωρίδη για τους συγγενείς των θυμάτων ότι και καλά κάνουν επίθεση στον εισαγγελέα, που τους είπε προσπαθήστε να τα ξεχάσετε, πάτε σε καμία εκκλησία. Και δεύτερον, πιο σημαντικό, το θράσος. Αυτό το πράγμα. Ναι, ρε, ναι. Χαμός γίνεται. Το θράσος. Ο εισαγγελέας το είπε αυτό όμως. Mm. Ναι. Και το πιο σημαντικό, λέει, το θράσος, το ύφος και η προκλητικότητα του Καραμαλή στην εξεταστική σε όλες τις ερωτήσεις που γινόντουσαν. Και αν σκεφτώ. Ότι το τρένο αυτό το έπαιρνα τουλάχιστον μια φορά το μήνα και να πάω, λέει, στην... και εγώ και η οικογένειά μου, λέει, με εξοργίζει περισσότερο. Αν ήταν τα παιδιά τους, θα έλεγαν τα ίδια. Ξέρετε, ο Καραμαλής προσπάθησε να απαντήσει θεσμικά. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται κάνεις? Και λίγο περισσότερη ανθρωπιά. Mm. Έτσι εκτιμώ. Θεσμικά έδωσε απαντήσεις, ναι. Ποια μέτρα είχαν πάρθει, τι έγινε επί δικής του θητείας κτλ. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που λέει ο ακροατής, ότι τα παιδιά μας ήταν στο τρένο. Ναι. Τα παιδιά ήταν στο τρένο και αυτή η ομιλία δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ότι για την ασφάλεια. Έτσι, το να σε προτρέπει. Mm-hmm. Ο Χρήστος... Από την άλλη, όμως, είπε και πράγματα ο κ. Καραμαλής, τα οποία και εμείς πρέπει να σταθούμε ως δημοσιογράφοι. Ναι, και το βασικότερο που λέει είναι αυτό είπα ότι κανένα σύστημα. Γιατί εγώ το πρώτο που είπα την μέρα που έγινε δυστυχώς αυτό το τραγικό δυστύχημα, νομίζω το είπε και ο κ. Καραμαλής εχθές, οπότε μην με κατηγορείτε, ότι κανένα σύστημα δεν θα μπορούσε να γλιτώσει τους ανθρώπους, τους δύσμιους αυτούς, από τη στιγμή που δεν τηρήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας. Ο κανονισμός λειτουργίας επιβάλλει μάλλον συγκεκριμένα πράγματα. Ο εκλυπώνος σταθμάρχης έχει ένα μερίδιο ευθύνη, το οποίο δεν θα το βάλουμε όλο στο σταθμάρχη, διότι θα μπορούσε και το σύστημα να το βοηθήσει. Αλλά είπε ο Καραμαλής ότι και το 717 να έχει ολοκληρωθεί, εάν δεν είχε τηρηθεί, όπως δεν τηρήθηκε εκείνο το βράδυ, ο κανονισμός λειτουργίας, θα είχαμε το δυστύχημα. Εντάξει, εγώ θα μείνω όμως και σε άλλα πράγματα. Δεν θα σταθώ πολύ σε αυτό, αλλά θα πω ότι το είπε. Εντάξει, και εννοείται, σε όλα πρέπει να στεκόμαστε, παιδιά. Θα μείνω και σε άλλα πράγματα. Θα μείνω σε αυτές τις καταγγελίες για το τι γίνεται με διορισμούς στις ΣΕΡΕΣ, για το πώς αυτός ο άνθρωπος χωρίς εμπειρία κατάφερε να γίνει σταθμάρχης και να του δοθεί αυτό το πόστο. Εκεί βρίσκω πολλές πολιτικές ευθύνες, πέρα από τα λειτουργικά και το τι δεν πήγε καλά. Mm-hmm. Χρήστος, καλημέρα στον νικητή Κώστα και στους δύο παοκτσίδες που έχουν την αγωνία τους ενώπιση του σημερινού ντέρμπι. Λόγω της ημέρας την έστειλα και στο Κυλιτίδη μας, λέει ο φίλος μας ο Παναθηναϊκός. Γλυκούλης και Άγιο Βαλεντίνο. Αύριο στείλε μα θες. Να σε δω. Καλημέρα ο Πάνος. Γεια σου Πάνος. Πάνος Βέλης. Κώστα, οι αθλητές του NBA είχαν εξαίρεση, λέει, από το doping control για τους Ολυμπιακούς Ατλάντα. Καλά, πώς το δέχτηκαν αυτό οι άλλες ομάδες. Αυτό σου λέω ότι είμαστε υποκριτές λίγο σύγχρονος κόσμος. Κύριε Μαράγδα σήμερα. Πώς καλημέρα, η Χρυσούλα. Απάντησης. Ναι, η Χρυσούλα, ευχόμαστε να χαρείτε. Γιατί η Χρυσούλα, ο κύριο Τάσκος δεν έλεγε να του πιάσει λίγο από το χέρι, πάτε μια βολτίτσα σήμερα. Ναι, σας ευχόμαστε, λέει, να χαρείτε, λέει. Α, και να χαρούμε, λέει, την σημερινή γιορτή. Μπράβο, κύριε Χρυσούλα. Ωραία, πάμε. Πάμε, παράθυρο σα πω. Σμαράγδα Πασάκου, πάω εγώ στην κίνηση να ρίξω μια ματιά. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό. So we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then our life catches stumbling in. Wherever you go,
Καλημέρα από το Μετρόπολης, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και στα ξυπνητήρια των 7.30. Εδώ είμαστε με τη Σμαράγδα και τον Άρη από τις 6. Βεβαίως. Σήμερα φορτωμένη περιφερειακή. Προφανώς κάτι έχει γίνει επάνω στην ανηφόρα Αγίου Παύλου, διότι έχει χαλάσει η εικόνα που έχουμε τις τελευταίες 20 μέρες, που έχουμε δύο σημεία περίπου από 2 χιλιόμετρα σε κάθε πλευρά. Από το Παπαγεωργίου προς ανατολικά και από την έξοδο της Κωνσταντινοπολίτικα λίγο μετά προς τα δυτικά. Εδώ όμως έχουμε ακόμη ένα συμβάν τώρα, έχουμε ακόμη ένα κομμάτι το οποίο μας ταλαιπωρεί και είναι από την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, από την αρχή, από τη βάση, μέχρι και πάνω στην έξοδο για Σικές. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, μπορεί να έχει χαλάσει κανένα όχημα. Κώστα, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο τι? Οι προγραμματισμένες έργα. Γιατί είναι από εκεί. K12 λέει. Τα λέγαμε. K13 νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Γιατί βάζουν, λέει, μεταλλικά στη θέα ασφαλείας. Εδώ όχι, δεν έχουμε πρόβλημα στο K12. Ο K12 είναι ο κόμβος ο μεγάλος, ο Καρφούρ, ας πούμε. Ναι. Παλιά. Μεταξύ K12 λέει και K13. Έως και Παρασκευή. Ναι, έως και Παρασκευή, σωστό. Ναι, όχι, εδώ δεν έχει ζήτημα. Κανένα, όχι, όχι. Είναι πολύ μετά, είναι μετά τον κόμβο της Κωνσταντινοπολίτικα. Ο K12 είναι στην αρχή. Στον Άγιο Παύλο, στο νοσοκομείο δηλαδή, είναι ο K12. Κάτι γίνεται τώρα. Η πόλη όμως είναι καλύτερα μέσα. Αν θέλετε, βλέπω και την Εγνατία, βλέπω και την Καραμαλή και την Όλγα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν χθες και προχθές. Το ζήτημα είναι στην περιφερειακή σήμερα. Μαζί μας, βεβαίως, μην ξεχνάτε την Ήφη Μπραν. Είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Στο 811.000 που είναι δωρεάν γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης, μπορείτε να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες και σχετικά με τη δική σας περίπτωση για το πρόγραμμα που τρέχει, το Εξοικονομώ 2023. Οπότε, καλό είναι να επικοινωνήσουμε με την εταιρεία. Επαναλαμβάνω, 811.000. Ή στο www.fibran να πάρουμε μια πρώτη εικόνα από τα προϊόντα που προσφέρει, παράγει και προσφέρει η Fibran στην αγορά. Εξαιρετικά, Κωστή. Και επειδή τι είναι η ζωή μας? Η ζωή μας είναι επιλογές. Και όταν κάνουμε σωστές επιλογές πάνε και όλα καλύτερα. Μία από αυτές και η πιο σωστή επιλογή είναι Mantos Istanbul. Γιατί η Mantos Istanbul δεν είναι τυχαίο ηγέτης στο χώρο των αυτόματων πλυντηρίων Ιόταχη και βιομηχανικών οχημάτων. Διαθέτει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, βούρτσες για όλους τους τύπους πλυντηρίων και τεράστια αποθήκη από αναλώσιμα και ανταλλακτικά. Σύν όλα αυτά, πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών παρέχει αδιαπραγμάτευτη αξιοπιστία σε μια ευρία γκάμα προϊόντων, σχεδιασμένων, επιλεγμένων και προσαρμοσμένων, ειδικά στις ανάγκες του καθένα. Δεν είναι τυχαίο ότι την εμπιστεύονται πάνω από 1.000 επιχειρήσεις, οπότε και εμείς σας προτείνουμε Mantos Istanbul. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο τηλέφωνο 2310-788-074 και στο istanbul.gr. Εντεκάδες έχουμε για σήμερα. Κάτι έχουμε. Μας έλεγες κάτι έχει ο τουρβάς μας. Κωνσταντέλιας ξεκινάει. Όχι. Δύο ερωτήσεις μόνο έχουν. Δύο ερωτήσεις. Κατά πάσα πιθανότητα δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Δεσπότοφ ή Ζιβκοβίτς? Α, τώρα μας πιάνεις, πού να ξέρουμε εμείς. Αν ισχύει αυτό που λέγεται ότι ο Γιόνι Ότο αμυντικά είναι καλύτερος από το Σάστρε, θεωρώ ότι δεν θα μου κάνει εκπλήξη. Νομίζω ότι είναι, χωρίς να τον έχουμε δει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω σήμερα Δεσπότοφ στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ. Εμένα μου άρεσε ο Γιόνι Ότο στην πρώτη εμφάνιση. Έδειξε. Δεν μπορεί να δείξει τώρα σε μια εμφάνιση πολλά. Απλά βλέπεις τη διάθεση του παίκτη. Έδειξε ότι νιώθει, ρε παιδί. Ναι, ναι. Δεν κρύφθηκε πίσω από συμπαίκτες του, ζήτησε την μπάλα, ξεμαρκαρίστηκε πολλές φορές κτλ. Νομίζω ότι έχει να δώσει αυτό το παιδί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό, θέλω να αναφέρω πάρα πολύ σοβαρά το θέμα αυτό που είπαμε για τα εισιτήρια, γιατί και εγώ έχω δεχθεί κάποια μηνύματα στο κινητό και θέλω να το πω για να τελειώνει αυτό το θέμα, γιατί όπως είπαμε και χθες, έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕΠΑΟΚ όσον αφορά, παιδιά, όσον αφορά το θέμα των παιδιών. Επαναλαμβάνω, δεν μπαίνει κανείς με το παιδί του όπως είχε συνηθίσει μέχρι τώρα, τουλάχιστον για παιδιά μέχρι 12 χρονών. Η ΠΑΕΠΑΟΚ το λέει στην ανακοίνωσή της ξεκάθαρα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται είσοδο σε φιλάθλους κάθε ηλικίας χωρίς ονομαστικό εισιτήριο. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται πλέον και ελεύθερη είσοδο σε παιδιά κάθε ηλικίας, η οποία ίσχυε μέχρι πρότινος. Και επίσης, να πούμε ότι στην ανακοίνωση υπάρχει ακόμη μια διευκρίνηση. Βάσει της νέας νομοθεσίας, όποιος φιλάθλος εισέλθει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, θα τιμωρείται με πρόστιμο 500 ευρώ. Εδώ τώρα, επειδή βλέπω τις διατάξεις όλες, μου κάνει και μια άλλη εντύπωση. Λέει εδώ ότι στις ηλεκτρονικές αγορές υπάρχει περιορισμός 5 εισιτηρίων ανά λογαριασμό. Στις ηλεκτρονικές αγορές, λέει και η ΠΑΕΠΑΟΚ, υπάρχει περιορισμός 5 εισιτηρίων ανά λογαριασμό. Ωραία, ναι. Είμαι εγώ πολύτεχνος. Είμαι ο κλαδάς. 5 παιδιά και σύζυγος 6 και εγώ 7. Ναι. Τι κάνω?
4 βγάζει ο ένας ή 5 και τα 2 ο άλλος. Μόνο έτσι. Πώς θα γίνει. Αφού το λέει ο νόμος, ναι. Μπορείς να το κάνεις διαφορετικά αυτό, Κώστα? Όχι, όπως είπες μόνο. Άρα και οι δύο πρέπει να έχουν wallet. Για να πάρουν. Και, είναι πολύ... και να σας πω και κάτι, και μέχρι να ξεκαθαρίσουμε. Ακραία το θέμα, περίπτωση, αλλά ας τα ξέρουμε όλα. Ναι, αν κάποιοι είχαν κάποιες πρακτικές άλλες, ας προτιμήσουν να μην πάνε στο γήπεδο και δημιουργήσουν πρόβλημα τώρα, μα δεν μπορούν να τα ξεκαθαρίσουν μέσα τους. Έσπασε λέει το πίσης... τηλεφωνικό κέντρο εχθές να μας ρωτάνε πώς, τι και τα λοιπά. Επίσης, μια διευκρίνηση που είναι σημαντική, γιατί λέω την ανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά αυτό ισχύει για όλες ΠΑΕ, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τους φίλους του Άρη κτλ. Οι αστυνομικές αρχές, βάσει των νέων μέτρων, θα προβούν σε ελέγχους ταυτοπροσωπείας στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και σκερκίδες. Σε περίπτωση παράβασης, ο φίλαθλος που μπήκε στο κήπεδο με εισιτήριο άλλου, καθώς και ο κάτοχος του εισιτηρίου, θα τιμωρούνται με πρόστιμο δεκαπλάσιο της αξίας του εκάστοτε εισιτηρίου. Και αμφότεροι θα τιμωρούνται επίσης με αποκλεισμό 6 μηνών από τα γήπεδα. Ενώ σε περίπτωση παράβασης, θα τιμωρείται και η ΠΑΕ με κλείσιμο της θύρας που καταγράφει και η παράβαση. Άρα, παιδιά, αυτό το ότι θα δώσω εισιτήριο στο φίλο μου να πάει γιατί δεν μπορώ εγώ. Αυτό πες. Τελείωσε. Δεν πάτε. Έτσι, γιατί θα σου πει άλλος. Παναγιώτη, στο εισιτήριο τι λέει εδώ, Παναγιώτη, τώρα στην Πασάκου 6 μήνες εσύ και κλειστή και η θύρα 6, ας πούμε, η θύρα 5. Ναι, την ευθύνη, φίλε. Όχι, δεν την παίρνεις αυτή την ευθύνη. Τουλάχιστον αν όπως πρεσβεύεις, αγαπάς την ομάδα σου. Τώρα αυτό που σας έλεγα για το 15 στα 15 που έχει ο Λούτσε, έχει και ένα ιστορικό, ρε παιδί μου, έτσι ωραίο. Η μοναδική φορά στη θητεία του στην Ελλάδα που αποκλείστηκε στο κύπελο Ελλάδα σε διπλούς αγώνες ήταν από τον ΠΑΟΚ. Όντας προπονητής της Ξάνθης, mm-hmm. που ήταν και πολύ σκληρό καρύδι τότε. Δηλαδή, πάει ο ΠΑΟΚ στα πηγάδια, επικρατεί 1-2 και έρχεται στην Τούμπα και επικρατεί η Ξάνθη με 0-1 χάρη σε γκολ του Γιουνές. Ήταν δηλαδή οριακά και εκεί ο Λούτσε. Μπορούμε να πούμε ότι είναι προπονητής του θεσμού? Ναι, η παρουσία του τελευταία χρόνια αυτό υποδεικνύει. Πάντως, από ό,τι βλέπω, Κοτάρσκι, Σοάρες, Ότο Μιχαηλίδης και Τζιώρα. Mm-hmm. Καλά είμαστε, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Χωρίς μπαμπά, λες. Ναι. Mm-hmm. Αρχική 11. Ναι, για αρχική 11. Πιθανή. Σβάπ, Τσιγκάρα, Μάρκος Αντώνιο. Ναι. Πιο μπροστά του βεβαίως. Για αρχική 11, παραλαμβάνω. Ναι, ναι. Ντεσπότοφ, Ζιβκοβιτς και Τόμας. Τη διαβάζω, δεν τη λέω από το μυαλό μου. Εγνοείται, ρε Κώστα. Ξεκατάλαβα. Άρα, δηλαδή, εκτός Αμάτα, βάζει Τόμας μπροστά. Πολύ σωστό για μένα. Και Ντεσπότοφ, Ζίβκοβιτς μαζί. Προφανώς ο Αντρίγια θα πάει από τα αριστερά. Δηλαδή μου λες τώρα ότι δεν θα έχει ούτε Μεϊτέ ούτε ο Σντόεφ. Το διαβάζω, σου λέω. Ναι, το ξέρω, ναι. Το ξέρω. Γιατί ναι, δεν λέει το ότι στην αρχική δεκάδα δεν θα έχει ούτε Μεϊτέ ούτε ο Σντόεφ. Στην αρχική. Θα έχει αυτός που λέμε τώρα. Σβάπ, Τσιγκάρα θα έχει στα χαφ, στον άξονα. Κοίταξε, θα χρειαστεί σίγουρα. Το Μάρκο Αντώνιο λίγο πιο μπροστά. Ντεσπότοφ, νομίζω δεξιά. Ζίβκοβιτς αριστερά και Τόμας κορυφή. Ωραίο. Εκτιμώ ότι το θέμα είναι το παιχνίδι και με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Αυτό. Αν πάει και ρωτήσω. Η διαχείριση είναι το ζητούμενο και μάλιστα βλέπει και πως έρχεται και ο Παναθηναϊκός, έτσι. Γιατί και ο Τερίμ άφησε κόσμο απ' έξω. Δρακόφσκι, η πιθανή δεκάδα του Παναθηναϊκού. Μλαντένοβιτς, Βαγιανίδη, Γετβάη. Άρα ο Πέρεθ Τσέριν. Παλάσιο μπροστά με Παγκασέτα Μπόραρ και Μπερνάρ. Δεν κάνει πολλές αλλαγές. Τετράδα. Δεν κάνει πολλές αλλαγές ο Κοίταξε, δεν παίζει ο Ιωαννίδης. Δεν θα μπορούσε. Ούτως ή άλλως δεν ήταν ανεπιθύμητο. Δεν είναι ο Τζούρισιτς γιατί είναι τραυματίας. Ο Τζούρισιτς. Αυτό είναι μια απουσία. Δεν έχει άδικο. Θέλω να πω. Ούτε ο Αϊτόρ είναι. Ούτε ο Ούγκο, ούτε ο Καϊντίν. Τώρα που πήραμε αυτό. Ούτε ο Βέρμπιτς. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δεν το λες ότι έρχεται και ο Παναθηναϊκός χωρίς rotation. Ναι, αλλά έρχεται για να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει δικαίωμα μετά από ένα μήνα περίπου, 20 μέρες να, αυτό ακριβώς, να πάρει την πρόκληση στη Λεωφόρο. Σωστά. Πάντως, αν εξαιρέσουμε Νάσμπερκ, Σάστρε και Βιερίνια και τον Κωνσταντέλια που μέλη είναι να δούμε τι, αν θα μπορέσει να αγωνιστεί το παιδί, θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Όλοι οι υπόλοιποι είναι. Ναι. Οπότε θα δούμε, πιστεύω θα δούμε ώρα. Πολύ τακτική, ναι, και σε αυτόν τον ημιτελικό. Και από τους δύο, και οι δύο το θέλουν. Θα παίξει ρόλο η άβρα της Τούμπας, λέτε, στην ψυχολογία των παιχτών. Ο Λουτσέσκου και κλεισμένο των θυρών έχει 20-22. Γι' αυτό σας τα έλεγα αυτά τα στατιστικά, ρε παιδιά. 20-22, ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα παίξει. Δηλαδή στη δύσκολη στιγμή ο κόσμος θα βοηθήσει. Τι στατιστικό ήταν αυτό που είπες τώρα? Σε δύσκολες στιγμές πιστεύω ότι ο 12ος θα βοηθήσει. Το ίδιο βέβαια θα ισχύσει και κάτω.
Θα πάει και αντίστροφα αυτό, έτσι. Αυτή τη μουρμούρα καμιά φορά δεν τη φοβάσαι, ρε παιδί μου, όταν περπατάει η ομάδα ή άμα έχει δεχτεί κανένα γκολ, δεν μπορεί να αντιδράσει. Αυτό το μουρμουρ που ξεκινά, α πούμε, εγώ το φοβάμαι στο Κυπικελίδη. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν το κουστάρω στο Κυπικελίδη. Είναι και αναμονή του κόσμου τώρα μετά από τόσο καιρό. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει μουρμούρα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν τέρατα για να υπάρξει μουρμούρα. Τι να σε πω τώρα. Κοίτα, η μουρμούρα με την έννοια τη μουρμούρα, ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά το γεγονό ότι θα υπάρξει μια εξτρά πίεση, αυτό είναι επίση γεγονό. Οι ποδοσφαιριστές θα το χαρούν, παιδιά. Τους ακούω πώς μου λένε. Κρίμα που δεν είναι ο κόσμος εδώ. Κρίμα από όλες τις ομάδες, όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ. Εννοείται. Δηλαδή τώρα είναι και πολύ άχαρο αυτό το πράγμα. Να ακούς τον άλλο να πάρει την παλίτσα, πάρει την παλίτσα, πάρει την παλίτσα και να ακούγεται σε όλο το γήπεδο. Ζάρια ή. Προπόνηση. Όσο να πεις, θα ακουστούν ονόματα. Αυτός που θα βάλει τον γκολ θα αποθεωθεί στα σίγουρα. Είναι γιορτή. Τι να κάνουμε τώρα. Να σας πω ότι και ο Τερίμ δεν πάει πίσω στο τουρκικό πρωτάθλημα, παιδιά. Η Κατερίνη. Ο Τερίμ. Α, και ο Τερίμ. Ποια Κατερίνη. Ποια Κατερίνη. Σε κύπελα, μάλλον. Ποια Τερίμ, πήγαινε. Ποια Κατερίνη. Σε κύπελα. Δεν σηκώθουν, το χάλασε τώρα. Σε κύπελα. Ή τον Κατερινιώτη. Με τον Βατανιακό, εκεί μεγάλες εμφανίσεις. Αχ, αχ, δεν μπορώ. Μυστήριο, ναι, με χειροβοβίδες, πιστόλια, γεμιστήρες, σφαίρες, σε σπίτι 83χρονο. Τι γίνεται, παιδιά, στη χώρα. Καλή, σας είπα με τα όπλα. Χειροβοβίδες, η κατάσταση. Επειδή μου τι άπλα εδώ, ο παππούς είχε χειροβομβίδες, όχι μία. Μη χειρότερα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στα μηνύματα γιατί γράφετε πολλά. Από ποιον έχασε ο Λουτσέσκου, μόνος και κλεισμένο το θυρών. Αντεργιανάρα. Το ρωτάει τώρα ο Νιόνιος. Ναι, αλλά αν ήταν ανοιχτές οι θύρες. Δεν θυμάμαι. Ίσως να μην έχανε ο Λουτσέσκου. Την άλλη εβδομάδα είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό. Τι είπες. Α, ναι, εντάξει, μπερδεύτηκα με τον Άρη, παιδιά, που παίζει επαναληπτικό μετά. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει ευρωπαϊκά. Οπότε, ναι, ναι, σωστά. Μπράβο, Άρτζη. Όχι, Αθανάσης. Αθανάσης και Αργύρης. Τι γίνεται, ρε. Να πω μια καλημέρα. Ποιο είναι το όνομα. Να πω μια καλημέρα στου φίλου στην Χαριλάου που ήπιαμε χθε τα ουζάκια μα το μεσημέρι. Πα Χαριλάου, ένα... Αφού χαριλιώτησε. Με δουλεύει τώρα. Από του τρει μα πάμε δύο δηλαδή. Εντάξει, κάτι. Και μάλιστα είναι ένα κύριο, θα σου πω μετά την ιστορία, ο οποίο μου κάνει κάποια φάση. Ναι. Κάπου σε ξέρω. Λέω, είσαστε σίγουρο. Μεγάλο 65-75. Λέει, κάπου σε ξέρω. Λέει, μου τι μεγάλο 65 εσύ. 7 χρόνια μακριά από τα 65 είμαι. Μεγάλο με κρύβει. Έτσι παίξα να μπασκετάκι στο Ποσειδόνιο στα 11. Αυτά δεν μπορώ. Challenges. Τι θες. Μπασκετάκι, τένις δεν είναι. Δύναμη. Τι είπα κυρίως. Δεν δύναμη. Και μου λέει μια σε φάση. Φαίνεσαι, Γεργιανός εσύ. Λέω, πού το κρίνεται αυτό. Λέει, φαίνεσαι. Λέει, μοιάζει τον Αρβανίτη. Λέω, ποιον Αρβανίτη. Λέει, τον πρόεδρο της ΚΑΕ. Έχετε, λέει, καμία σχέση. Λέω, αν εξαιρέσουμε το όνομα και την περιοχή. Λέω, όχι, κάνετε λάθος. Λέει, γιατί. Γιατί, λέω, μιλάτε σε παοξή. Και αρχίζουμε ένα γέλιο, μετά αρχίζουμε. Καλά, μην την πει όλη την story, κατέληξε εδώ. Βλέπουμε ποιοι είμαστε, ποιοι κτλ. Να ξέρει ότι σου ετοιμάζω, ναι. Γιατί του είπα. Ναι. Ούζω έκπληξη. Όχι, ρε φίλε. Και άμα το πού είναι το θέμα. Το πού. Χαριλάου, Χαριλάου. Χαριλάου, Χαριλάου, καρδιά. Μέσα, θα πάθει πλάκα. Αυτό τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο Χρήστος χτυπάει ξανά από όρμα και λέει: ιστερόγραφο, είμαι 43, άγαλμα τώρα σε αυτόν που έβγαλε τα string. Σε αυτόν που τα έβγαλε. Σε αυτόν που τα έβγαλε, τελώς. Όχι, ρε φίλε, κανένας μόνος. Τι λες τώρα, ντροπή και στον Έλπιρε που είπε: βγάλτε τα τελώς, μάλλον. Όνειδος. Άρα τα βγάλουν, ναι, συγγνώμη. Ναι. Το παίρνω πίσω. Κώστα, λέει ο Δημήτρης, είδα ένα βιντεάκι που μου το έβγαλε προτινόμενο στο YouTube. Είναι, ναι, ένας YouTuber, ναι, και είναι μέσα στο γήπεδο του Άρη στο μπάσκετ από Αμερική στο match με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τι φάση, λέει. Ξέρουμε κάτι, τον είδες. Λέει ο Αρσεναλάκης, Κώστα, σε λένε. Όχι, βεβαίως, τον γνωρίζουμε τον κύριο. Δεν τον είδα, αλλά ξέρω ότι ήταν γιατί. Έχει πάει και σε άλλα γήπεδα. Ναι, πηγαίνει σε γήπεδα, γυρνάει σε όλο τον κόσμο. Είναι ωραίο θέμα. Ωραίο τέλος πάντων, εγώ τα βλέπω αυτά. Δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό. Έτσι, είναι πολύ ωραίο. Ο Χρήστος λέει: μην κάνεις όνειρα τρελά, λέει η Βαραγιάννη. Τι όνειρα, παιδιά. Τον ΠΑΟΚ, θέλω το τελικό, είπα. Του Λουτσέσκου λέει: του σηκώνεται το αυτή άμα βλέπει τον Μάτζιο. Πότε. Έτσι λέει. Λέει ο Χρήστος, ρε. Χρήστο, ρωτάει και ο Βαραγιάννης. Την ακούει. Φέτος πότε του σηκώθηκε αυτή, δηλαδή, για να καταλάβουμε τι εννοεί Χρήστο. Πώς την άκουσε, παραλαμβάνω εγώ. Πες μας, ρε Χρήστο, πότε. Την άκουσε. Σηκώθηκε αυτή. Την άκουσε, λέει. Πάω να βρω, λέει, σκληρά καρύδια Ξάνθης, λέει, με αυτά που λέτε. Πώς έγινε αυτό, λέει, και αποκλείστηκε ο Λουτσέσκου από την Ξάνθη. Αποκλείστηκε ο Λουτσέσκου από την Ξάνθη. Είπε αυτό. Είπε ότι σαν προπονητή τη Ξάνθη ήταν σκληρό καρύδι σε ένα. Η μόνη περίπτωση που αποκλείστηκε, λέω.
έτσι, σε τέτοια φάση κυπέλου. Μήνυμα... ήταν από τον ΠΑΟΚ. Okay, okay. Συγχώρεσε τον Σβάρο. Μηνυματάρα από τον Γιάννη, τον γιατρό. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταλή. Οι ίδιοι που λένε ότι ο Σταθμάρχης δεν έπρεπε να είναι σε αυτή τη θέση είναι οι ίδιοι που είναι κατά της αξιολόγησης στο δημόσιο. Και έχει το πρόβλημα. Παρακαλώ. Ξέρω κατάλαβες. Το, βέβαια, εννοείται ότι κατάλαβε. Οι ίδιοι που λένε για ρουσφέτια και γίνονται και τα λοιπά είναι, είναι οι ίδιοι, ίδιοι που όταν του λες να όχι, πάμε σε αξιολόγηση για να ξέρουμε ποιος θα πάει, πού σου λέει όχι αξιολόγηση. Μπορεί να είναι και η ίδια που ρουσφέτη. Να πω βέβαια. Εντάξει, ξέρω εγώ για τους αντιδρώντες. Να πω με όλο το σεβασμό στον ντόκτορ ότι αυτές οι συμβάσεις είναι με ΑΣΕΠ. Δεν είναι. Για αξιολόγηση μίλησε. Ναι, ναι. Δηλαδή να αξιολογεί το. Ο άνθρωπος μπήκε κάπου, κάπως. Ωραία. Αν υπήρχε όμως αξιολόγηση, γιατί εκεί ήταν να πούμε από το 16, το 17 δεν θα ήταν εκεί. Αν δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά του, αυτό σου λέει ο άνθρωπος. Άρα από τη μία σου λέει αξιολόγησε τον καθένα στην Ελλάδα να, να ξέρουμε, ξέρει να πατάει τα κουμπιά ή δεν ξέρει. Εγώ το δέχομαι, το δέχομαι 100% αυτό που λέω. Πολύ ωραίο γιατρέ. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι δεν γίνεται αξιολόγηση, θα μπορούσε ένας προϊστάμενός του. Αξιολόγηση τώρα που κάνει ο άνθρωπος. Βιβλιοθηκάριος παιδείας. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Οπότε καλύτερα δεν είναι αξιολόγηση. Εμείς τι πρόβλημα έχουμε παιδιά που αξιολογούμαστε κάθε μέρα. Έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτοί γιατί φοβούνται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ένα που το επίσημο που ξέρουμε είναι ότι ποιος θα είναι αυτός που θα την κάνει την αξιολόγηση. Και αν θα την κάνει αξιοκρατικά την αξιολόγηση. Σε εμάς πώς γίνεται αξιοκρατικά. Είπε χθες ο κύριος Γραβάνης. Δεν απαντάτε. Είπε χθες ο κύριος Γραβάνης το εξής. Ότι καλά τα μέτρα ναι, να εφαρμοστούν κτλ. Ωστόσο χρειάζεται παιδεία. Παιδεία και στους φιλάθλους και αυτούς που εφαρμόζουν τα μέτρα. Και αυτούς που εφαρμόζουν. Άρα αυτό που λέει Σμαράγδα, Κώστα, ποιος θα την κάνει την αξιολόγηση είναι να ξέρει. Να περίμενα, σας πω ένα πολύ εύκολο παράδειγμα. Να ξέρεις ότι είναι ρε παιδί μου αντικειμενικός. Πάρα πολύ εύκολο παράδειγμα θα σας πω τώρα. Δεν είμαστε καλά. Εξαιρετικά εύκολο παράδειγμα θα σας πω. Πας παίρνεις αυτή τη στιγμή το σύστημα που χρησιμοποιούν ας πούμε, στην εκπαίδευση αξιολόγησης οι Γάλλοι. Και το κουμπώνει. Ναι. Και σταματάνε εκεί όλες, ξέρω εγώ, εμένα ποιος θα με αξιολογεί. Αυτός που αξιολογεί και τον συνάδελφό σου, τον σωστό, Ευρωπαίο. Σωστό. Αυτό, να τελειώνει η κουβέντα. Γιατί αυτό που πήγαινε να εφαρμοστεί είναι το μοντέλο και από πάνω προς τα κάτω αξιολόγηση και από κάτω προς τα πάνω. Ωραίο. Έτσι, έτσι γίνεται και στη Γαλλία. Αυτό λέω. Και στη Γερμανία. Αυτό. Και από κάτω προς τα πάνω. Δημήτρης, καλημέρα σας. Θα έπρεπε να φοβούνται. Το από κάτω προς τα πάνω. Ναι, όχι μόνο η υπάλληλος. Όχι το από πάνω προς τα κάτω. Ακριβώς. Εμένα θα έπρεπε να φοβάσαι. Mm-hmm. Κύριε καθηγητά, κύριε υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών κτλ. Όχι τον προϊστάμενό σου. Ναι. Εγώ πρέπει να είμαι το φόβητρο, αν κάνεις καλά ή όχι τη δουλειά σου. Έτσι. Καλημέρα στους καλύτερότερους. Κώστα, συγχαρητήρια για την νίκη, αδερφέ. Κοίτα να πάρεις και το δεύτερο μάτς, γιατί αν κάνει και προκριθεί ο Πανετολικό. Συγγνώμη. Το διάβασα αυτό. Είναι με τη γυναίκα που είναι από το Αγρίνιο. Δεν θα προκριθεί ο Πανετολικό. Και... Σμαράγδα λέει, σιγά που αγχώθηκες για τον Άρη. Από μέσα σου ήθελες, λέει, νίκη του Πανετολικού. Και είναι λάστιχα στο Αγρίνιο τώρα, τα είπαμε. Όπως και εγώ με γκολ του Καρέλη, μια που έπαιξε και στις δύο ομάδες. Λέει ο Χρήστος ο Παναθηναϊκός. Αλλαγή δεν πήγε ο Καρέλη. Δεν αγχώθηκα για το ποιο θα κερδίσει. Μου στρεσαρίστηκα, λέω, από το Σαρόπουλο και από το Στράτζελ. Δηλαδή, καταλάβαινε το άγχος των παιχτών του Άρη. Παιδιά, πάνω απ' όλα, όλοι είμαστε η ομάδα μας. Όποιος είναι απέναντι, οκ, okay, ο ΠΑΟΚ να παίξει καλά. Και όποιος βρεθεί απέναντι, καλώς τον αναρθεί. Δεν είναι... Έτσι αλλιώς ο τελικός είναι ένα παιχνίδι, παιδιά, και είναι παιχνίδι συνήθως με ιδιαιτερότητες. Γι' αυτό και έχουμε πολλές εκπλήξεις στους τελικούς. Διότι ο Άρης είναι το outsider. Τα φαβορί για να πάρουν τον τελικό ήταν ομάδες που έχουν 50 εκατομμύρια plus budget. Ο Βασίλης, γιατί λέει, τι είπες και το έχασε. Όχι, λέει, 51 παύλα 23 Βαραγιάννη. 51-23. Τι είναι το 51-23. Είπες κάτι. Όχι. Και το χασά. Πήγε να παίξει μπάσκετ και κέρδισε στο Ποσειδόνιο και του είπε κανείς ότι έχασε. Δεν κατάλαβα. Κάντο λίγο. Ναι, κάντο λίγο λιανά. Διευκρίνησε το παρακαλώ. Δεν έχουμε χρόνο. Έρχεται ο Μέγας Άγιος Βαλεντίνος. Καλά πήγε αυτό. Κωστής Ραπτόπουλος. Τι ωραία πέρασε η ώρα σήμερα μαζί. Σήμερα ήταν αέρας, φίλε. Πα. Αέρας, όντως σήμερα δεν το καταλάβαμε. Με τις ερωτικές του συμβουλές για την ημέρα, είναι και εξπέρα από ότι θα δώσει πολλές στον Νίκο τον Κουλιανό σήμερα. Γελάει ο Βαλεντίνος. Μαράθηκαν τα λουλούδια. Η Βαλεντίνα πάντως που τους ανήπτυσε ο Γιώργος ο Καραγιάννης έχει να δώσει πολλά στην ανάρτησή τους. Θα περιμένουμε όλοι να μορφωθούμε από τον εξπέρ του είδους. Τι σοκολατάκι, πώς να το χειριστούμε. Θα μας κράξει όλους σίγουρα. Πάντως και αυτό που κράζουν ότι είναι εμπορική γιορτή και τα λοιπά. Γιατί είναι κακό ρε παιδιά να έχουμε μια εμπορική γιορτή για να δουλέψουν και τα καταστήματα. Τι μία σήμερα, 50 έχουμε. Ναι, γιατί είναι κακό. Μάρκετινγκ είναι. Ποιος είπε ότι είναι κακό. Λέω γιατί λένε. Εντάξει, μα τώρα αυτή την κρίνια έρχεται αυτό. Ξυπνάει άλλο το πρωί, αρχίζει την κρίνια, ξέρω εγώ, θέλει να βρίσκει προβλήματα. Ο άλλο θέλει να καταργήσει το string τώρα και μας μοιράζουν αυτά τα πράγματα τώρα πρωί-πρωί. Πάμε, λέτε. Ναι, πάμε. Δεν πάμε, ρε παιδιά. Καλημέρα. Άιντε, τούμπα όλοι. Τούμπα, βράδυ.